κοιτάς. Αχ, θα κάνεις αυτό το μου, ναι, δεν θα κάνεις αυτό. Τι κάνετε. Το παίζατε και τρέιλερ, μου κάνεις το βαρελάκι το φοβερό. Δεν θα θυμάμαι και πώς το έκανα. Το έκανες σαν έτσι. Άνθρωπος, αν είναι αγάπη. Γυμνασμένο. Είναι σε μεγισία. Τι κάνετε. Εγώ το έκανα αυτό, δεν με ξανασηκώνα, το γερανό ήθελα. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα μου. Καλά, Αγγλικιά. Καλώς ήρθες. Όμορφη όπως πάντα, ωραία η παρέα σας. Πώς είσαι. Έχω την αγαπημένη τη Μαρία. Εδώ τα λέτε. Πώς είσαι. Εντάξει. Όλα καλά. Το σταυρό, όλοι στο Θεό μου βόηθατε. Για την εβδομάδα, Θεό μου, πόσο έχουμε μέχρι την πρώτη, πληρωνόμαστε και τέτοια. Πόσο έχουμε σήμερα, παιδιά, πλάκα-πλάκα. 25. Την άλλη πέντε. Δεν είναι πολύ καλή μέρα, νομίζω. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι πολύ καλή μέρα, νομίζω, σήμερα. Έχει και κάτι έτσι εκλείψει, κάτι στιγμή. Δεν ξέρω τι μοναχούκια πολλά. Αλλά έχει μοναχούκια κίνηση στους δρόμους, ένα μπέρδεμα αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ένας χαμός είναι. Ενώ τις μέρες του Σελήνη ήταν κανονικά στη θέση της. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει όταν οι πλανήτες είναι έτσι, κάτι γίνεται πάντα με το στροσκάν. Δεν τον πάει. Πλανητικά δεν τον θέλει το σύμπαν. Ναι. Και βεβαίως θα μας πει και περισσότερα τώρα η Δέσποινα Μανδελενάκη, διότι υπάρχουν και νέες κατηγορίες. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα σας. Οι οποίες θέλουν τον στροσκάν να εμπλέκεται τώρα και σε υπόθεση μαστροπίας. Πάλι λοιπόν εμπλέκεται σε υπόθεση μαστροπίας. Πολλά θα ακούσουμε ακόμη για τον Ντομινίκ Στροσκάν, ο οποίος ενώ απολαμβάνει τη νέα του σχέση, κατηγορείται παράλληλα και για εμπλοκή σε κύκλωμα μαστροπίας, το οποίο ερευνούν οι Γάλλοι δικαστές, την υπόθεση, τη λεγόμενη υπόθεση Κάρλτον. Πολλές ενδείξεις λοιπόν καθιστούν πραγματική και καθοριστική τη συμμετοχή του πρώην Γενικού Διευθυντή του Δούνου Του σε πράξεις μαστροπίας, το αναφέρει και η εφημερίδα Le Figaro. Θέλουν να αποδείξουν λοιπόν οι δικαστές ότι ο Στροσκάν γνώριζε ότι οι γυναίκες που ήταν παρούσες στη συναντήση εκδίδονταν έναντι αμοιβής και βασίζονται στην ύπαρξη μιας γκαρσονιέρα στο Παρίσι. Εκτιμούν λοιπόν ότι ο Στροσκάν δεν συμμετείχε απλώς σε αυτά τα πάρτι, αλλά φέρεται να έχει υποκινήσει και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός συστήματος που επιβράβευε το άμεσο περιβάλλον του με στόχο να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ανάγκες και ορέξεις. Βέβαια, ο ίδιος έχει κάνει έφεση, η οποία όμως απορρίφθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου για να αποσυρθούν οι κατηγορίες εις βάρος του για δικήματα σεξουαλικού χαρακτήρα, ωστόσο δεν έγινε δεκτή έφεση, το απορρίφθηκε. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα. Καλό θα ήταν βέβαια να παρακαλέσω και τη Μέκα του Χόλιγουντ, του κινηματογράφου. Να το βάλουν και αυτό στην ταινία. Να περιμένουν λίγο, γιατί από ό,τι φαίνεται σκάνε συνεχώς ειδήσεις που αφορούν τον Στροσκάν. Και επειδή μπορεί να γίνει σειρά η ταινία, ρε. Μπορεί να γίνει νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Δεν το προλαβαίνουν. Έχει καλούς δικηγόρους όμως. Και τον βγάζουν λάδι. Από όταν βγάλανε την υπόθεση με την καμαριέρα λάδι, αυτό θα είναι για τους δικηγόρους τους, για τους δικηγόρους του τίποτα. Και έχει και πολλά λεφτά και ξέρεις και η δικαιοσύνη παγκοσμίως μεροληπτή υπέρ του χρήματος δεν είναι. Μπορείς να την αγοράσεις. Πολλές φορές είναι τυφλή. Νομίζω ότι η πρώην σύζυγός του θα είναι ανακουφισμένη από το άκουσμα και αυτής της είδησης που θα λέει Παναγία μου γλίτησα. Να, κατά φωνή χίλια χρόνια θα ζήσει. Αυτή έλεγε πώς αντιδρά τώρα με όλα αυτά που βγαίνουν. Δεν θα την ενδιαφέρει καθόλου. Απαξίστη, τι γίνεται. Θα σκέφτεται απλώς ότι τελικά είχε δίκιο και ότι δεν το μετανιώνει καν ότι τελικά πήρε την απόφαση να χωρίσουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει την τύχη της πρώην συζύγου του Μπερλουσκόνη που μια χαρά περνάει. Μπράβο ρε Μαρία με τα εκατομμύρια και τις βιλάρες παραμυθένια ζωή θα κάνει πρώην. Παιδιά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι δυνατόν. Γιατί καλέ. Την έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως ο άντρας της. Αλλά ξεφτυλίσει όμως, τον λένε γκομενιάρη, κερατά, βιαστή, παιδεύει. Και είναι δυνατόν να μου λες εσύ ότι επειδή θα την εξασφαλίσει οικονομικά, ότι ζει μια παραμυθένια ζωή. Μια γυναίκα σαν αυτήν που κοιμάται με τον Στροσκάν 30 χρόνια δεν ξέρει δίπλα της τι άντρα έχει. Όχι, σε πληροφορώ ότι μπορεί να μην το ξέρει. Είναι έξυπνη η γυναίκα. Μπορεί και να κάνει. Κοίτα, περίμενε, μπορεί να ξέρει ότι είναι γκομενιάρης και ότι κάνει τέτοιες ατασταλίες, ας πούμε, αλλά μπορεί να μην ξέρει ότι είναι μαστροπόνο. Γιατί τα μεγαλύτερα. Εσά σα κάνει εντύπωση, οι μεγαλύτερες αληθινές ιστορίες με ανθρώπους οι οποίοι ήταν με διπλή ζωή, ψυχασθενείς δολοφόνοι το βράδυ και οικογενειάρχες το πρωί ή παιδόφιλοι ή δεν ξέρω κι εγώ τι.
ζωή, ναι. Η οικογένεια ευρώτητα τα μάθουν ξαφνικά. Λεωνορά, ξέρεις τι γίνεται, ότι σε μερικές σχέσεις, σε κάποιες τάξεις που πιθανόν είναι πολύ πιο άπιαστες από τη δική μας σειρά, έτσι, καλά από τη δική μου δεν το συζητώ, οι σχέσεις είναι... Κοινή συνενέση τα πάντα. Είναι εταιρείες. Ναι. Δεν είναι σχέσεις. Δηλαδή δεν έχουν ούτε τους ηθικούς κώδικες τους δικούς μας, ούτε έτσι. Έχουν το συνέστημα στο το οποίο επενδύουμε εμείς. Είναι μια εταιρεία. Και... εταιρεία. Η κυρία αυτή ήταν πανέξυπνη, ήταν επίσης πλούσια. Δεν ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα που περίμενα από αυτόν για να ζήσει. Μια συντάκτης, μια δημοσιογράφος πολιτικού εξαιρετικών γνώσεων υποτίθεται και επιτυχίας. Άρα λοιπόν με συγχωρείτε. Το τρομερό είναι εδώ, θυμάμαι εγώ τότε όταν έσκασε το θέμα με την καμαριέρα. Ο σύσσωμος ελληνικός τύπος έβγαζε την καμαριέρα ότι έφταιγε. Είναι ναι. Αυτό πάντα η βιασμένη που τα χρειάστηκε. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το θυμόμαστε, βέβαια. Ναι. Έφταιγε η καμαριέρα. Ο Στροσκάν ήταν υπεράνω. Καημένος άντρας είναι. Εντάξει. Πάμε τώρα στα δικά μας. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δέσποινα Μανδελενάκη και να συνεχίσουμε εμείς. Καλώς απόγευμα, Δεσποινάκη. Γεια σας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα τηλεοπτικά. Έχουμε αλλαγές, έχουμε νέες εξελίξεις που αφορούν στον Α και συγκεκριμένα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Σήμερα, που καλή ώρα την λέγαμε χθες και τη συζητούσαμε εξαιτίας της φωτογράφησης που έκανε και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για το Εγώ. Φεύγει σκηνοθέτης και φεύγει και αρχισυντάκτης, Δήμητρα. Αρχισυντάκτη για την ακρίβεια. Ακριβώς, δεν απολύονται. Μιλάμε για την κυρία Κούσουλα και τον σκηνοθέτη της εκπομπής, τον κύριο Ασπρούλια. Απλώς μετακινούνται σε άλλες παραγωγές του σταθμού. Ο μέσος σκηνοθέτης πηγαίνει στην εκπομπή της Άνιτα Σπάνια. Η κυρία Κούσουλα πηγαίνει στο Δέστε Τους. Δεν χάνουν δηλαδή οι άνθρωποι τη δουλειά τους, απλώς γίνανε κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις για το πλαίσιο του προγράμματος. Ωστόσο, τα blogs και τα site άρχισαν τώρα να αποδίδουν όλες αυτές τις μετακινήσεις. Στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είναι υπεύθυνη για όλα το τελευταίο διάστημα. Παιδιά, συγγνώμη, εξηγήστε μου πώς μπορεί να κατηγορηθεί η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τι μας έχει να κατηγορηθεί. Είναι σαν να μου λέτε, ρε παιδιά, ότι κάποιος από το πάνε... Εμείς, ας πούμε, διώξουμε το Θέμη. Δηλαδή, αυτό δεν το πιστεύω. Ούτε παρουσιαστής δεν έχει να το κάνει αυτό. Γιατί θεωρείτε ότι... Τι λέει ο Θέμης. Ο Θέμης περιμένει. Ο Θέμης ξέρει τι συνεργάτες έχει. Αυτό γίνεται γιατί και ο σκηνοθέτης, ο Περικλής Ασπρούλιας και η Μέρη Κούσουλα. Υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι της Ναταλίας Γερμανού. Και επειδή μέχρι τώρα η πορεία της εκπομπής ήταν ικανοποιητική και επειδή γενικά δεν υπήρχε κάποια αντίδραση αρνητική μέχρι τώρα για την προσφορά και των δύο συνεργατών, έτσι λοιπόν το χρεώνουν στην Κωνσταντίνα επειδή είναι άνθρωποι που έχουν πολύ καλή σχέση με την Ναταλία Γερμανού. Υπενόμαστε εκείνη τη φορά που είχε γίνει, συγγνώμη, ναι. Το ψιλοτσακωμό σε πρώτη φορά με την Ναταλία Γερμανού και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που σηκώθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και λέει: Ναταλία, μα καλά, πού πας? Και σηκώνεται. Και λέει: μα μου είπανε το κοντρόλ. Μα μου το είπανε από το κοντρόλ και είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση. Η κυρία Κούσουλα, η Μέρη Κούσουλα και ο κύριος Ασπρούλιας είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες της Ρούλας Κορομιλά. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι επειδή αναφέρει στη Ρούλα Κορομιλά, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που λένε ότι οι αλλαγές και ανακατατάξεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της αντικατάστασης Ρούλας Κορομιλά. Δηλαδή έφυγε η Ρούλα Κορομιλά και γίνεται ένα ντόμινο εξελίξεων. Από τη στιγμή όμως που είναι άνθρωποι της Ναταλίας Γερμανού, ο αρχισυντάκτης και ο σκηνοθέτης. Πώς μετακινήθηκαν, μετά από τι, μετά από επιθυμία ή απόφαση, μετά από ποιον νόμο. Φέρεται, σύμφωνα με τα blogs, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να έκανε πάρα πολλά παράπονα για τα δύο συγκεκριμένα άτομα. Μα δεν είναι για παρουσιάστρια, βρεσί Γιώργο. Να δηλαδή, το ολοκληρώσω. Σαν να πάω να κάνω παράπονα, θα με πάρουν στα σοβαρά. Θα πούνε τρελή δεν κοπέλα. Φέρεται, δεν είναι ούτως ή άλλως να σε πούνε έτσι. Και ούτως ή άλλως δεν είναι δύσκολο εσένα να σε περάσουν, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι φέρεται, σύμφωνα με τα blogs, έτσι, να έκανε κάποια παράπονα. Συγγνώμη που... Εγώ! Κάτι παράπονα! Τόμα να βούκι! Έχεις πολύ κακή πληροφόρηση, Θέμη μου. Πολύ! Τη λέει ο Θέμης, και εσύ δεν έχεις πάει. Εσύ έχεις πάει για να κάνεις παράπονα για μένα, Θέμη. Άλλο παναφούκι. Ντάρετε λοιπόν, σύμφωνα με τα blog, εγώ θα συνεχίσω να σας πω ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε παράπονα γιατί. Γιατί ο σκηνοθέτης της δεν της έκανε τα κατάλληλα πλάνα. Τζορτζίνα, εσύ δεν έχεις παραπονεθεί ποτέ σου κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σου καριέρας στη διεύθυνση των σταθμών με τους οποίους έχεις εργαστεί και για την αρχισυνταξία και για τη σκηνοθεσία εκπομπών στις οποίες συμμετείχες. Έχω παραπονεθεί πριν
πριν δεν... να κάνω την καριέρα, να πάρω τη θέση στην πρωινό μεσημεριανή μελέτη, πριν εκεί που ήμουνα. Εγώ μπορώ να αναφερθώ στα όσα γνωρίζω ως προς τη μεσημεριανό πρωινή μελέτη. Μεσημεριανό πρωινή, πληροφορίες, ρεπορτάζ. Έχει ζητήσει και απόλυση συνεργάτη. Εγώ, τη δική μου. Μια πανελίστρια, δεν ήσουν Τζορτζέλα εσύ και είσαι, δηλαδή δεν είναι συμπαρουσιάστρια. Με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή χωρίς λόγο και τι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν κατηγορούμε κανέναν, βάζουμε απλά τα πράγματα στη θέση τους. Να ξέρεις ότι τα blogs θα γράψουν για σένα τώρα, Τζορτζέλα. Έχεις λάθος ρεπορτάζ. Εκεί που ήμουνα πριν την προηγούμενη μελέτη, ήμουν έξαλλη με συγκεκριμένα πράγματα. Έχω λάθος ρεπορτάζ και ιδιαίτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα του οίκου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε το ρεπορτάζ για άλλους οίκους. Και άλλοι έχουν κάνει πράγματα. Παναγία μου! Ναι, αυτά που λέμε στη σύσκεψη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει, να αλλάξεις θέση. Αυτή πρέπει να αλλάξω. Εσύ να αλλάξεις θέση. Να σε πω κάτι. Έλα, κάτι. Σκάφω, ανέβη και το ζάχαρο. Θέλω να πείτε για την ξένη εκπομπή. Ναι. Δεν είναι καλή μέρα. Πάντως, είναι μια περίεργη Παρασκευή. Και στις 27 έχουμε παντσέλινο. Να πούμε τώρα για το ρεπορτάζ, δύο κουβέντες. Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με τα vlogs φαίνεται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να έκανε παράπονα γιατί δεν είχε πάρα πολλά πλάνα από τον σκηνοθέτη των Περικλία Σπρούλια. Και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής δεν της έδινε πάρα πολλές αρμοδιότητες. Κάτσε, βρε Γιώργο. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο να πούμε είναι ότι έφυγε η Ρούλα Κορομίλα και έχουμε να δούμε εξελίξεων. Δηλαδή, έφυγε ο αρχισυντάκτης των Δέστε Τους, ο Γιώργος Βλαχογιάννης, και θα αντικατασταθεί από την Μέρη την Κούσιλα, ο οποίος Γιώργος Βλαχογιάννης πήγε και αυτός στο Spear.net. Έτσι, αυτές είναι εξελίξεις. Και επειδή όλο αυτό το πράγμα θα έχει και μια ομαλή διαδοχή, αύριο το πρωί θα είναι όλοι κανονικά στο κοντρόλ της εκπομπής του Μες στην Καλή Χαρά, την Ναταλίας δηλαδή, και η παλιά φρουρά και η καινούρια. Δηλαδή θα είναι και ο Κώστας Υφαντής που θα αντικαταστήσει ως σκηνοθέτης τον Περικλία Σπρούλια και ο καινούριος αρχισυντάκτης, ο Νίκος ο Τιλκερίδης, που είχε κάνει αρχισυνταξία πέρυσι τον Χρήστο Φερεντίνο και εσύ Χριστίδου, και θα είναι μαζί στο κοντρόλ με τη Μέρη την Κούσουλα. Βέβαια, πολύ μεγάλο διαβάσιμο. Το περίεργο είναι ότι αυτή η εκπομπή, το Μες στην Καλή Χαρά, είναι 5 χρόνια στον αέρα, 6 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, λοιπόν. Ρωτάω, ναι, δεν θυμάμαι αν είναι 5 ή 6 χρόνια. Είναι. Λοιπόν, είναι μια πενταετία έχει κλείσει. Είχε πάντα όμως αυτούς τους δύο συνεργάτες, τον κύριο Ασπρούλια και την κυρία Κούσουλα. Πώς γίνεται αυτά τα 5 χρόνια να είναι δύο πάρα πολύ καλοί συνεργάτες και τώρα να μην είναι καλοί συνεργάτες και να καταδείχονται. Ωραία, να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Δεν έχει δικαίωμα ο σταθμός. Οποιοςδήποτε σταθμός. Να επιλέξει αν θα πάρει κάποιους συνεργάτες από τη μία εκπομπή να τις πάει σε άλλη. Όταν είναι πετυχημένος όμως, μιλάμε για πετυχημένους συνεργάτες και πετυχημένη εκπομπή. Γιατί πάει σε αποτυχημένες εκπομπές. Όχι. Πάντως από την άλλη. Έχει δικαίωμα να αλλάξει. Βεβαίως, έχει και να μετακινήσει συνεργάτες. Και έχει και από την άλλη δικαιώνεται και αυτό που έλεγε κάποτε η Ναταλία Γερμανού, ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και εγώ αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Δεν έχω εγώ απόλυτο έλεγχο τη εκπομπή μου και κάποιοι άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις για αυτήν. Δηλαδή τώρα, αν ήταν στο χέρι της, φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να χάσει συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεται καιρό η Ναταλία Γερμανού, θα τους ήθελε μαζί της. Πάντως για κανένας δεν θέλει. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό, αυτό λέμε. Ναι, πάντως για τις αρμοδιότητες που έλεγε η Τζορτζέλα πριν για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο αρχισυντάκτης, θεωρώ ότι της έδωσε πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή η Κωνσταντίνα ξεκίνησε παιδιά μόνο με 3 λεπτά που παρουσίαζε κάτι κρέμες και ξέρω εγώ τι. Και όλο ότι ευθύνεται η Κωνσταντίνα Σπυρόπουλου γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε. Όχι, είναι μια κοπέλα. Όπω πάει και για την επίταξη των. Αυτό με το μετρό, θα φταίει. Και το χαλάσει το φεσινό η Σπυρόπουλου. Πάντω, στη συνέντευξη που τη διαβάσαμε εδώ, Ελεονόρα και παιδιά και Αλεξάνδρα μου, έλεγε μέσα ότι η κυρία Σπυρόπουλου δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, η ίδια το έλεγε. Ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο για τη ζωή τη. Όλε δουλεύουν. Και ότι έχει πάρα πολλέ αρμοδιότητε. Έλεγε μέσα στη συνέντευξη για την εκπομπή. Πάντως εγώ αυτό. Ξέρω ότι η ομάδα συγκεντρώνεται ουσιαστικά 1-2 φορές την εβδομάδα για να κάνουν τη σύσκεψη και τα θέματα που θα παρουσιάσουν στο Σαββατοκύριακο. Και μετά και άλλες φορές που βγαίνουν έξω παρέα. Και απόδειξη είναι και οι χθεσινοβραδινές φωτογραφίες από το T-Live με την Ναταλία Γερμανού, ορίστε, αλλά Μπρατσέτα να συνοδεύει την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε μια θεατρική παράσταση. Βέβαια, μετά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συνέχισε μόνη της κάπου αλλού.
Ναι, αυτές είναι φωτογραφίες από χθες το βράδυ που ήταν όλοι μαζί. Ότι παρέα. Και καλά είναι αγαπημένη παρέα και περνάνε καλά. Βγήκαν όλοι μαζί και πήγανε σε μια παράσταση. Δεν νομίζω ότι βγαίνουν όλοι μαζί, ούτε που φωτογραφίζονται όλοι μαζί, ούτε που ανεβάζουν φωτογραφίες στο Twitter. Ακόμα και να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα, νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα θέλανε να το κάνουν αυτό για να το καλύψουν. Γιατί νομίζω δεν θέλουν να το αφήσουν να βγουν. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν είναι λογικό να υπάρχουν τριβές ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά και μοιράζονται πράγματα για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι και ανανέωση ίσως κάποια στιγμή βασικά πρόσωπα να ανανεώνονται, να δοκιμάζουν άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει και ένας κορεσμός. Δηλαδή η Μέρη Κούσουλα αυτή τη στιγμή πήγε στο Δέστα, που είναι μια εξίσου επιτυχημένη εκπομπή και θα μπορέσει ίσως με μια άλλη φρεσκάδα να φέρει άλλο πράγμα. Κάποιος άλλος άνθρωπος να φέρει ένα άλλο πράγμα στην άλλη, σε άλλη εκπομπή. Το λέω δηλαδή από την άποψη ότι βέβαια από τη μία επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις. Ναι, από την άλλη όμως χρειάζεται και μία ανανέωση. Γνώμη σου για όλο αυτό που συζητάμε, ας πούμε, για αυτό το νέο κορίτσι, την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Σ' αρέσει. Για το, καταρχήν για τη Ρούλα Κορομιλά να πω ότι αν ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους τη Ρούλα Κορομιλά μέσα στον Α, στον τομέα της ψυχαγωγίας, όλοι οι άνθρωποι της Κορομιλά θα είναι. Θα πρέπει όλοι δηλαδή να αλλαχτούν. Τόσα χρόνια ήταν η γυναίκα εκεί και είχε επιλογές της, ανθρώπους της, τα πάντα. Θα πρέπει όλοι να αλλαχθούν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, την κυρία Σπυροπούλου, εγώ, επειδή παιδιά να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια τώρα, και ντροπή μου βέβαια, έχω τελευταία έτσι λίγο κουραστεί από την τηλεόραση. Και από την ενημέρωση και από την ψυχαγωγία. Λίγο δηλαδή βλέπω ότι ίσα βάρκα, ίσα νερά, άντε λίγο, όλοι έχουν κούραση. Βλέπεις και τα πρόσωπα της τηλεόρασης έχουν κούραση. Κάπου δηλαδή σαν να ψάχνουν όλοι διεξόδους. Από εκεί και πέρα την έχω δει λίγο και όταν έγινε ο Ντόρος γύρισαν το δωτό κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι, δεν πέσαμε και κάτω από το ταλέντο. Δεν βγήκαμε να λαλάζουμε, αμορτή ήταν αυτό που είχαμε χάσει τόσα χρόνια και ευτυχώς που βρέθηκε αυτό το παιδί και να ανανεώσει τα πάντα. Πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ η ψυχαγωγία και η εκπομπή της Ναταλίας, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σταματήσει η Ναταλία να ενημέρωση. Νομίζω ότι θέλει να δώσει έναν τόνο αισιοδοξία πιο πολύ προς την ενημέρωση. Φιλοσοφία. Η Σπυροπούλου θέλει να δώσει έναν τόνο. Δηλαδή, κοίτα. Η αισιοδοξία δεν εκπέμπεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η συχνότητα της αισιοδοξίας βρίσκεται στα χαμόγελα. Κάνε παρέα με χαμογελαστούς ανθρώπους. Αυτό το ανέβασε στο Twitter της, στον προσωπικό της λογαριασμό. Καλώς. Και φιλόσοφος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Στοχαστής. Αλλά εντάξει, όταν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα γύρω της και ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, είναι λογικό και αυτή να ψάχνει ένα χαμόγελο για να ξεφύγει από όλο αυτό το πράγμα. Πολλά χαμόγελα νομίζω ότι. Νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν στο καλύτερο της όνειρο. Μέσα σε μια τηλεοπτική σεζόν κατάφερε. Καθισμένη στο πάνελ της Ναταλίας Γερμανού να κάνει όλο αυτό τον τόρο. Το πρώτο της εξώφυλλο, το οποίο παρακολουθήσαμε και εμείς χθες. Δεύτερο, νομίζω. Γιώργο, είναι αδρεναλίνη να σε σχολιάζουν τώρα σε ένα πάνελ, σε μια άλλη εκπομπή. Θέλω και παντού. Και, άρα πολλά χαμόγελα. Δεν έχει ακούσει και τα καλύτερα λόγια. Δεν έχουμε στα λόγια σου. Διαφωνώ. Είναι δύσκολο. Το χαμόγελο το δικό της μη φέρνει ξεκάρδισμα σε εμάς όμως, τους υπόλοιπους. Κατάλαβες, για να βρει αυτή ένα χαμόγελο, μην ξεκαρδιζόμαστε εμείς. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μία μέθοδος που ακολουθεί η κυρία Σπυροπούλου. Και το κάνει πολύ καλά. Γιατί όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ και μέρες συζητάμε για το όνομά της. Το είχαμε τέρει, το βάλαμε αράζι. Κανονικά. Πάντως, παιδιά, ακολουθεί μία μέθοδο. Αυτό με τα εξώφυλλα, Γιώργο μου, δεν φταίει η Σπυροπούλου. Όταν πάει κάποιος και τη ζητάει να κάνει εξώφυλλο και να δώσει συνέντευξη, δεν φταίει νομίζω η Σπυροπούλου. Ούτε η Σπυροπούλου φταίει που έχει προσκλήσεις για κοσμικές εκδηλώσεις και θέατρα. Καλά, το πιο εύκολο πράγμα είναι να βρει μια πρόσκληση να πα σε κοσμικά θέατρα σήμερα. Να σου πω όμως κάτι. Βεβαίως. Από την άλλη, να το δούμε κι αλλιώς, παιδιά, και είναι ένα σύστημα το οποίο υπήρχε καιρό. Είναι ένα κοριτσάκι 20 τόσο χρονών, έτσι. Το οποίο του λένε, έλα εδώ αγάπη μου, σε ντύνουμε, σε στολίζουμε, σου πω, σε λούζουμε και όλα, σε ετοιμάζουμε, σε κάνουμε ρεκλάμα, σε βγάζουμε μπροστά και εσύ θα κάνεις εξώφυλλα, θα κάνεις αυτό, θα πει, όχι δεν έρχομαι και δεν σας κάθομαι, διότι εγώ θέλω με την αξία μου και θέλω να πάω να σκάψω το βουνό. Έτσι, δηλαδή θα κάνει και χαζί. Ωστόσο, δεν είναι, είναι και οι τηλεκριτικοί οι οποίοι κάνουν έτσι, αρκετά σκληρή κριτική για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και μάλιστα στο News Post που είσαι και εσύ ούτως ή άλλως. Υπάρχουν σκληρές κριτικές για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αλλά η μπάλα παίρνει και τη Σύση Χριστίδου για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, θα δούμε αμέσως τώρα, στο βίντεο που ακολουθεί, σε τι αναφέρομαι. Είναι η χθεσινή ανάρτηση.
Συνέντευξη στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Εγώ» έδωσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μιλώντας για όλα όσα την έχουν κατηγορήσει κατά καιρούς. Ένα πάντως μου αρέσουν τα πονάκια, όλοι τα ξέρουν. Τα πονάκια? Τα μικρά πόνι. Η παγωμένη στάση της στις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις είχε σχολιαστεί έντονα. Η ίδια μέσα από τη συνέντευξή της πέφτει να δικαιολογηθεί και να μας αναλύσει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει μια ζωντανή εκπομπή. Είναι μια ζωντανή εκπομπή και κάποιες μέρες όλα λειτουργούν ρολόι και κάποιες άλλες όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μαλλιοτραβιόμαστε πίσω από τις κάμερες. Οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να είσαι φίλος με τον άλλον. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Γι' αυτό και ήμουν πιο παγωμένη στις πρώτες εκπομπές. Είμαστε και δημοσιογράφοι και κατίνες. Λοιπόν, το κορίτσι που ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα αντικαταστήσει την Αταλία Γερμανού απαντά σε όλα όσα λέγονται για την υποτιθέμενη κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών. Με την Αταλία δεν έχουμε καμία κόντρα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συγκρίνω τον εαυτό μου με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης που κουβαλάει στην πλάτη του 20 χρόνια καριέρας. Ούτε να τον κοντράρω. Η δημοφιλέστερη ερώτηση. Τι γίνεται αν το μωρό μου φάει μια στεγνή πάνα? Περίμενε. Ότι είμαι αμφισβητής. Πραγματικά. Η Κωνσταντίνα έξαλλη. Και αν και δεν την πολυπιστεύουμε, εκείνη επιμένει ότι δεν έχει δώσει αφορμή για σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το επιδίωξα. Ποτέ δεν έδωσα τροφή για σχόλια και ποτέ δεν ασχολήθηκα σοβαρά με ό,τι λένε ή γράφουν για μένα, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας δημοσιεύματα. Αυτή την κατάσταση τη χειρίζομαι έτσι όπως ακριβώς λειτουργώ και στην προσωπική μου ζωή. Κάποια πράγματα τα αφήνω απλώς να περνάνε, μιας και πάντα στο τέλος η αλήθεια λάμπει. Άλλο τη χαρακτηριστική κίνηση της Ναταλίας. Λίγο όμως πριν λάμψει η αλήθεια, λάμπει και αστράφτη θα λέγαμε το μάτι των τηλεκριτικών. Δηλώσεις όπως αυτές της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου δεν περνούν απαρατήρητες. Η δημοσιογράφος Φανή Πλατσατούρα έγραψε στο News Post. Οι περισσότερες κοπέλες που ονειρεύονται μια καριέρα παρουσιάστρια στην τηλεόραση δουλεύουν πολλές εργατόρες προκειμένου να φτάσουν λίγο πιο κοντά στο στόχο τους. Αναλαμβάνουν αρκετά πόστα μπροστά και πίσω από τις κάμερες πριν γίνουν κεντρικά πρόσωπα. Προσέχουν πολύ τα λόγια τους και δεν γίνονται εξώφυλλο σε περιοδικά ποικίλης ύλης παρά μόνο όταν το όνειρό τους πάρει σάρκα και οστά. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι αναμφισβήτητα η εξαίρεση του κανόνα. Φιγουράρει υπέρλαμπρη στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού «Εγώ» κι ας είναι μια απλή σχολιάστρια που κάθεται στον καναπέ εκπομπής του Α. Τυχαίο. Ο Θέμης παίρνει το καφέ. Βγάζουμε που και άλλη μία γεύση. Και εμείς παίρνουμε τον δρόμο του να γύριστε. Φυσικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν είναι η μόνη που σχολιάζεται έντονα για τη συμπεριφορά της. Η Σύση Χριστίδου μπήκε στο στόχαστρο των τηλεκριτικών αφού κυκλοφορεί μονίμως σε μέρη που υπάρχουν άπειροι φωτορεπόρτερς. Δεύτερο σπίτι της έχει κάνει η Σύση Χριστίδου γνωστό εμπορικό κέντρο. Ντυμένη στην τρίχα, σκάει κάθε λίγο και λιγάκι μύτη στον πολυχώρο εστίασης και ποζάρει δήθεν με έκπληξη όταν αντικρίζει τους παπαράτσι. Σε στιγμές αμηχανίας σηκώνει το κινητό της τηλέφωνο και χαμογελά προς κάθε κατεύθυνση. Κύριοι καναλάρχες πανελλαδικών και περιφερειακών μέσων, κάντε μια πρόταση κι εσείς, μήπως και βρει παρουσιάστρια την πόρτα εξόδου από το εμπορικό. Νησάφη, έχουμε μάθει απ' έξω και ανακατοτά κάθε της αυθόρμητη πάντα πόζα. Έτσι αντιδρούν οι τηλεκριτικοί όταν δεν αντέχουν να βλέπουν παράλογες συμπεριφορές. Γι' αυτό προσοχή. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ, τι ακούω. Περίμενε, δεν σχολιάσουμε τίποτα. Γιατί πρέπει να πάω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας το ότι και σήμερα, όπως και χθες, θα σας κάνουμε δώρο το καλάθι της χρονιάς. Ένα καταπληκτικό δώρο το οποίο σας ξετρέλανε και επειδή είδαμε ότι είχε τεράστια ανταπόκριση από χθες, εμείς από χθες κανονίσαμε να το έχουμε και σήμερα. Και έχει μέσα, κυρίες και κύριοι μου, όλα τα απαραίτητα για κάθε σπίτι. Όλα τα απορριπαντικά για την ελάτζα του σπιτιού. Πατώματα, τζάμια κλπ. Όλα τα απορριπαντικά για πλήσιμο σε χέρι και πλυντήριο, όλα τα ζυμαρικά της χρονιάς, συνοδευόμενα από τον πολτό ντομάτα, την σάλτσα ντομάτας. Έχει επίσης τα γάλατά σας τα ευαπορέ σε μεγάλη ποσότητα, λάδι σε τέτοια ποσότητα που μπορεί να σας καλύψει άνετα έναν ολόκληρο χρόνο, καφέ, ζάχαρη επίσης σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος και βέβαια ζάχαρη αλλά και φίλτρα καφέ. Όλα αυτά τα διεκδικείτε και τα κερδίζετε με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888.
92 11 405 404. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να αναδειχθεί ο νικητής. Ούτε με mail, ούτε με τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο. Μόνο όσοι στείλετε μήνυμα σε αυτά τα νούμερα ή πάρετε τηλέφωνο σε αυτόν εδώ τον αριθμό, θα μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το δώρο μας που είναι το καλάθι της χρονιάς. Θα σας θυμίσω τα δώρα μας και στη συνέχεια. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Αλεξάνδρα Τσόλκα στην παρέα μας. Βλέπετε το καλάθι της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι δικό σας, μόλις έχουμε γυρίσει από το σούπερ μάρκετ και έχουμε ψωνίσει για εσάς όλα τα απορριπαντικά της χρονιάς, ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας για να είναι καθαρό, ό,τι χρειάζεται το πλυντήριό σας, αλλά ό,τι χρειάζεται και εσείς για να πλένετε στο χέρι. Έχετε όλα τα ζυμαρικά της χρονιάς, όλους τους χυμούς ντομάτας, έχετε επίσης ζάχαρη καφέ, έχετε φίλτρα καφέ και βέβαια λάδι για όλη τη χρονιά. Με και όνομα τεπώνυμο στο 54888 9011 405 404, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε το δώρο μας, το οποίο θα κληρώσει στο τέλος της εκπομπής σήμερα έναν και μοναδικό τυχερό νικητή. Πάμε τώρα να δούμε ένα καταπληκτικό θέμα με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τον Στέλιο Διονυσίου, οι οποίοι απόψε δίνουν συναυλία στο κολέγιο στο ψυχικό, τα έσοδα της οποίας θα ενισχύσουν το Ταμείο Υποτροφιών του Κολεγίου. Τέλειο. Εμείς πήγαμε χθες με τον Δημήτρη Στουρμπάκο και καταγράψαμε την τελική τους πρόβα για τη σημερινή μαγευτική μουσική συνάντηση. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησπέρισω. Μεγάλα και σπουδαία τραγούδια θα απολαύσουμε σήμερα το βράδυ στις 9 στο αμφιθέατρο του Κολεγίου στο Ψυχικό από τους 4 Έλληνες ερμηνευτές, τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Στέλιο Διονυσίου, τον Δημήτρη Κόκοτα και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, οι οποίοι πραγματοποιούν μια αναδρομή στα τραγούδια των πατέρων τους και της ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Θα είναι μια μοναδική βραδιά με τα φιλαράκια μου, με τον Χάρη, τον Δημήτρη, τον Στέλιο, να τραγουδήσουμε αυτά τα ξέχαστα τραγούδια των πατεράδων μας, να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν ίσως οι νεότεροι. Ακολουθείς τα βήματα του πατέρα, ακολουθείς τη δουλειά του, αρχίζεις και δουλεύεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο γίνεται πάνω στη δουλειά αυτή και να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Μα πώς να αντέξω τη δική σου απόνοια, έζω μου δυο λόγια να σου πω. Τώρα που θα τραγουδήσουμε στην Ελλάδα, τώρα θα έχουμε από κάτω και τους δικούς μας. Μέχρι τώρα τραγουδήσαμε μόνο έξω. Δύο φορές συγκινητικό αυτό. 50. Φαντάζομαι. Ειδικά γιατί θα είναι και τα παιδιά μας από κάτω. Καταλαβαίνεις πολύ ότι είναι λίγο, αισθάνεσαι λίγο περίεργα. Για πρώτη φορά το τετραμελές συγκρότημα δίνει συναυλία στη χώρα μας μετά από μεγάλες και επιτυχημένες εμφανίσεις στο εξωτερικό, δίνοντας έτσι την χαρά και τη συγκίνηση στο ελληνικό κοινό να σιγοτραγουδήσει τραγούδια που έχουν μείνει στην καρδιά των Ελλήνων και τα οποία αποτελούν τις ναυαρχίδες της πολιτιστικής εκστρατείας τους. Μόνο ένας τραγουδιστής εμένα μπορεί να με κάνει να βουρκώσω ή να δακρύσω ή να κλάψω. Ο πατέρας μου. Σίγουρα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να τραγουδάμε τραγούδια των πατεράδων μας. Και ο ένας τραγούδια του άλλου. Πραγματικά είναι έτσι μια πολύ έτσι, ωραία στιγμή. Τα έσοδα της σημερινής συναυλίας θα ενισχύσουν το Ταμείο των Υποτροφιών του Κολεγίου Αθηνών και του Κολεγίου Ψυχικού, κάνοντας ακόμα πιο μοναδική την εκδήλωση, αποδεικνύοντας έτσι την ευαισθησία των 4 μεγάλων ερμηνευτών. Ό,τι θα δείτε έχει γίνει με πολύ μεράκι και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Χάρης και ο Στέλιος και ο Δημήτρης. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Γιατί αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Τα έσοδα της σημερινής εκδήλωσης θα ενισχύσουν το Ταμείο Υποτροφιών του Κολεγίου, Κολεγίου Αθηνών, Κολεγίου Ψυχικού, ένα θεσμό που κάνει το σχολείο μας να ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες. Και για μας.
Νομίζω ότι θα το λέγαμε και χθες, θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις που έχουν γίνει ποτέ. Βάλσα μου στην ψυχή είναι αυτά τα τραγούδια όμως. Είδες πως τα ακούς ξαφνικά, οπ. Τα θυμάσαι. Και λες πω που έχει βγει και αυτό το κομμάτι. Και άσετε, έβλεπα αυτό, ακούω αυτό, το, όλοι είναι αξιόλογοι οι κύριοι που είδαμε εκεί, αλλά αυτός ο Στέλιος Διονυσίου, ρε παιδιά, ανοίγει τη φωνή του. Με το που πετάει η φωνή, τίποτα, τα σβήω, γομολάστηκα όλα, ούτε όργανα ακούγονται, ούτε τίποτα, φωνάρα. Και τι βάρος εμείς θα φέρουν και αυτά τα παιδιά, που ουσιαστικά μπαίνουν και άτυπα, θέλουν, δεν θέλουν και σε μια σύγκριση με τους πατεράδες. Στα, με τα μεγάλα είδωλα δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τεράστιο βάρος να το νιώθεις αυτό το πράγμα, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει εκτός να είναι από περηφάνεια, αυτό βέβαια πιο δύσκολο στους ηθοποιούς και στα παιδιά των ηθοποιών, γιατί στους τραγουδιστές είναι και κάτι αυταπόδεικτο, δηλαδή. Να. Είναι κάτι που δεν μπορείς, δεν είναι, ακούς τους Διονυσίου, έχει φωνάρα, τελεία. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει φωνή ο άνθρωπος αυτός. Αλλά φαίνεται. Αλλά τα παιδιά έχουν έντονες προσωπικότητες. Δηλαδή έχουν χαράξει τη δική τους πορεία, έχουν κάνει πράγματα ο καθένας εντελώς διαφορετικά. Ποτέ δεν προκαλέσανε με την προσωπική τους ζωή. Είναι δεν εκμεταλλευτήκαν το όνομα. Δεν εκμεταλλευτήκαν το όνομα του μπαμπά ποτέ. Και έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα όλοι μαζί τους. Είδα σε μια εκπομπή που είχαν εμφανιστεί και πραγματικά σε παρασύρουν να τραγουδάς μαζί τους. Είναι και ωραία παρέα μεταξύ τους. Δηλαδή και σε ατάκες, σε επίπεδο. Πίσω από τις κάμερες είναι πολύ ωραία. Μας άρεσαν. Είδατε όταν πάνε τα καλά. Καλά λόγια σύννεφο. Εντάξει, θέμα δεν μας ταιριάζει να λέμε καλά λόγια. Παιδιά, μπήκαμε μέσα στην εκπομπή Φουριόζ και ξεχάσαμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε Γρηγόριδες, Γρηγορίες, Μαργαρίτες, σε όλους αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια, λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Αφορμή είναι το ότι είδα τώρα ότι έχουμε και θέμα με τον Γρηγόρη, ο οποίος Γρηγόρης, χάρη στους τηλεθεατές που στα μαθαίνουμε όλα, ο οποίος Γρηγόρης πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν στο Πήλιο. Δεν βρισκόταν όμως για να παραθερήσει, ούτε για να περάσει τον χρόνο του. Μέχρι και χθες λοιπόν ήταν εκεί γιατί έκανε γυρίσματα. Και μάλιστα έκανε γυρίσματα με τον Παντελή Παντελίδη. Αλλά εκμεταλλεύτηκε λιγάκι το όλο θέμα και το έκανε business and pleasure μαζί με την Κατερίνα η οποία τον συνόδευσε. Αχώριστη πια. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε λιγάκι το γεγονός ότι πήγαν και σε ένα μαγευτικό μέρος. Για να πιάνε και τα σίκουρά του, θα πάνε και τα σπετσοφάνια του. Δεν γίνεται να πα στο Πήλιο και να μην φά και να μην βγει. Να είναι καλά οι τηλεθεατές μας που έχουν μάτια παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και συνεργάτης της εκπομπής. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Εφημεία Δήμου. Στο Πήλιο βρέθηκε για λίγες ημέρες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, παρέα φυσικά με την αγαπημένη του Κατερίνα και το νέο του φίλο Παντελή Παντελίδη. Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά, μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Ο παρουσιαστής δεν πήγε εκεί για διακοπές, αλλά για δουλειά, καθώς είχε προγραμματίσει γυρίσματα για τη νέα του εκπομπή με καλεσμένο του τον τραγουδιστή. Πιστεύεις ότι έχεις έναν ποιητή μέσα σου από μικρός, δηλαδή έβλεπες ότι και στο σχολείο ήσουν πάντα λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο ευαίσθητος? Θεωρώ ότι είμαι περισσότερο ρομαντικός από ότι ευαίσθητος. Δηλαδή αυτό έχω σαν γνώμονα στη ζωή μου. Ο ρομαντισμός θεωρώ ότι με εκφράζει απόλυτα. Έχεις βρεθεί αντιμέτωπος στο να αποδείξεις ότι ο ρομαντισμός σου αυτός είναι η ζωή σου, είσαι εσύ και ότι δεν το κάνεις επιτηδευμένα? Φυσικά, κάποιες στιγμές συμβαίνουν και αυτό, γιατί καλώς ή κακώς όταν έρχεται σε απέναντι ο ρομαντισμός με έναν δυναμικό χαρακτήρα, πολλές φορές χρειάζεται να αποδείξεις ότι υπάρχει και ρομαντισμός μέσα μου, ότι δεν είμαι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι πάντα με επιτυχημένο τρόπο απέδειξα αν είμαι ρομαντικός, αν όχι, αν είμαι καλό παιδί, αν... Μάλιστα. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω, για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Η παρέα έμεινε τρεις ημέρες στο Πήλιο και έκαναν γυρίσματα σε πολλά χωριά της περιοχής. Η Κατερίνα συνόδευε παντού τον Γρηγόρη και έδειχνε και εκείνη να θέλει να μάθει πώς γίνεται η διαδικασία των γυρισμάτων. Στη ζωή σου, πώς θα πήγες από σχέσεις, από γυναίκες, τι ήταν οι γυναίκες για σένα, τι ήταν η γυναίκα για σένα, γιατί η γυναίκα ήταν έμπνευση για σένα. Οπότε κατάλαβα και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ούτε και εσύ ο ίδιος, ότι έχεις γράψει για γυναίκες. Το τραγούδι αυτό που έχουν γίνει επιτυχία, το έχεις γράψει. Τώρα, μου λένε, πες το, είναι για μια γυναίκα όλα αυτά που γράφει. Δεν είναι. Θεωρώ ότι ένας άντρας, καλός ή κακός, γνωρίζει μέσα σε κάποιο διάστημα μία, δύο, τρεις γυναίκες. Δεν είναι απαραίτητο να γράψεις για μία.
Παρ' όλα αυτά, συνήθως οι μεγάλες εμπνεύσεις και τα μεγάλα τραγούδια μας έρχονται μετά από χωρισμούς. Ναι, για τους συνθέτες λένε ότι στις περιόδους των χωρισμών είναι πιο μεγάλη. Σημαίνει και σε σένα. Ναι, ναι. Μπορεί να καίγεσαι και στη δική του τη ματιά. Μπορεί να έχει χιούμορ κι άλλα τόσα περίπτα. Γύρισαν όλοι μαζί τα γραφικά χωριά του Πηλίου, δοκίμασαν τοπικούς μεζέδες και φυσικά συνομίλησαν με τους ντόπιους που τους υποδέχτηκαν με ζεστασιά. Πώς λειτουργείς όταν χωρίζεις, δηλαδή υπάρχει να πάρεις το αμάξι και να βγεις μια βόλτα, να πας κάπου σε μια παραλία και να γράφεις, τι σου δίνει η έμπνευση? Γενικά δεν είμαι πολύ μοναχικός τύπος, θέλω να περνάω με τους φίλους μου. Δόξα τω Θεώ, έχω μια παρέα από 5 άτομα οι οποίοι είμαστε σαν γροθιά. Είμαστε αρκετά χρόνια μαζί και οι οποίοι μπορώ να εμπιστεύομαι τα πάντα σε αυτούς και να τα περνάω μαζί τους και τα δύσκολα και τα εύκολα. Μάλιστα. Όλα τα τραγούδια που ακούμε τα έχεις γράψει εσύ και στίχους και μουσική. Ναι, ναι. Φοβάσαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσει η έμπνευση? Ότι θα σε φοβίζει να γράψει κάποιος άλλος για σένα και να το ερμηνεύσει εσύ? Όχι, και αυτό γενικότερα μου αρέσει να κάνω καινούργια πράγματα. Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει ποτέ η έμπνευση. Γιατί δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι ρομαντικός. Παραμυθιάζομαι. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Τούτε που νοιάζομαι. Θέλω μαζί να μας βρει το πρωί. Τα γυρίσματα κράτησαν αρκετές ώρες, όμως κανείς από τους δύο δεν έδειξε να κουράζεται. Ήταν μία συζήτηση μεταξύ φίλων και όχι μία τυπική συνέντευξη. Μου πεις ότι πίστευες την ώρα που ανέβαζες το βιντεάκι στο ίντερνετ θα γινόταν αυτά? Κοίταξε να δεις. Πάντα στην άκρη του μυαλού μας έχουμε το καλύτερο. Τελικά συνέβη. Με ποια αφορμή το ανέβαζες το βιντεάκι? Δηλαδή όλα ξεκίνησαν με το ότι τράβηξες μόνο σου ένα τραγούδι που έχεις φτιάξει μόνο σου και ανεβάζεις το βιντεάκι. Ευχόμενος ότι άχα δει κάποιος να πει τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό ή απλά κάνοντας το κύψο? Έγινε τελείως πιο αυθόρμητα. Ανέβαζα τα τραγούδια στο YouTube επειδή άρχισα να γράφω 1, 2, 3, 4, 5 με φόβο μη τα ξεχάσω ή τα χάσω. Μάλιστα. Ώστε να αποθηκεύονται κάπου και να μπορώ να πάω στιγμή να τα ξανακούσω. Παραμυθιάζομαι. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Ο παρουσιαστής ήταν αυτός άλλωστε που πήρε την πρώτη συνέντευξη του Παντελή Παντελίδη. Ενώ το καλοκαίρι τον είχε καλέσει στο μαγαζί του στην Άξο και πριν λίγες μέρες στο κέντρο που συνεργάζεται στην Αθήνα. Αυτοδίδακτος σε ό,τι αφορά τη μουσική? Τελείως. Ποτέ σε οδείο τίποτα? Τίποτα. Μέσα στο αυτό έπαιζες μουσική? Όταν είχα κι εγώ έτσι όρεξη, κάποια βράδια τα περνούσαμε μαζί στα καρέ των φρεγατών, των καραβιών ας πούμε, και περνούσαμε έτσι πιο ευχάριστα και ξεχνιόμασταν για λίγο. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, να ξέρεις πόσο χαίρομαι. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ετοιμάζεται τώρα πυρετοδός για την εκπομπή που θα προβληθεί τους επόμενους μήνες. Και ο Παντελής Παντελίδης ήταν ό,τι καλύτερο για πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα του. Μάλιστα. Να είναι καλά ο Γρηγόρης. Κατάλαβες, μια χαρά περνάνε και φίλοι γίνανε και συνεργάτες. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και τον έχεις αποκλειστικότητα. Έτσι είναι η δεύτερη συνέντευξη και την κάνει πάλι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν έχουμε δει πουθενά αλλού τον Παντελή. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα που γιορτάζει ο Γρηγόρης, από το πρωί ήταν μαζί του η Κατερίνα στο στούντιο. Είναι και τώρα γιατί που στην τράπεζα. Τώρα στην τράπεζα είναι. Μπορεί να περιμένει στην ουρά ο Γρηγόρης και να είναι στην καρεκλίτσα της αναμονής η Κατερίνα. Νομίζω ότι άμα περάσω απ' έξω θα βγουν οι υπάλληλοι κανονικά που άπρεπε να μου λένε «Έλα μέσα, έλα». Δηλαδή είναι αυτό μεταξύ, παιδιά, δεν βαριέται. Τους έχω δει και εγώ σε γνωστό έτσι μεγάλο πολυκατάστημα. Μαζί, ναι, πάντα μαζί. Θα φάμε σύντομα κουφέτα μάλλον. Κόλμα. Ναι. Και το βράδυ που θα γιορτάσει ο Γρηγόρης. Στο μαγαζί του φυσικά. Θα είναι όλοι μαζί εκεί η παρέα, η Ράνια, η Κωστάκη. Θα είναι ο Γρηγόρης. Γρηγόρη! Γρηγόρη, ναι. Χρόνια πολλά! Είσαι στην ουρά! Ναι! Είσαι μοναδικός καλοπληρωτής, Γρηγόρη μου. Μας ακούει. Γρηγόρη μου, μας ακούς. Η Ελεονόρα είμαι, μας ακούς. Μας ακούει ο Γρηγόρης ή κόπηκε η γραμμή? Αν είναι εδώ στην Ερυθρέα, στην Alpha Bank δεν έχει καλό σήμα. Πάει! Πήκε η γραμμή. Καλώς, Γρηγόρη. Μήπως πήγε στο ταμείο να πληρώσει? Θα ξαναπροσπαθήσουμε.
Έχει πάει στην τράπεζα για τις δουλειές του. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός καλοπληρωτής ο Γρηγόρης. Όλοι οι άλλοι κανένα δεν θέλει να βγαίνει στην τράπεζα. Υποχρεώσεις. Θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Γρηγόρη. Μακάρι να μας κάτσει. Το θέμα όμως είναι τώρα τι γίνεται με Παντελή Παντελίδη. Τώρα τελευταία γίνεται διάφορα με, διάφορα με τον Παντελή. Τις προάλλες είχαμε ακούσει τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείται όχι και τόσο θετικά για τον Παντελή Παντελίδη. Ένα πρόσωπο το οποίο επειδή μου μέχρι στιγμής δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Τώρα όμως ξεπητάνε συνέχεια έτσι έχουν βρει ζουμί και κολλάνε. Και ενώ λέγαμε για αυτή τη γυναίκα για την οποία έγραψε όλα αυτά τα τραγούδια με την αρνητική απογοήτευση, τώρα φαίνεται μιλάμε για εκείνη που θα τον εμπνεύσει να γράψει πιο χαρούμενη τραγούδια. Μούσα. Για τη μούσα του. Ναι. Όχι, δεν θέλω να τον ακούσω σε κάτι πιο χαρούμενο. Ερωτευμένο α είναι όμω. Α είναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Ο έρωτα όμω δεν είναι απαραίτητο να βγάζει μόνο αισιοδοξία στον καλλιτέχνη. Ο έρωτα μπορεί να εμπνέει και μελαγχολία. Σωστό. Εντάξει, τώρα αν έχει τη Ράνια Κωστάκη δίπλα σου. Σε εμπνέει ωραία συναισθήματα. Ποια είναι η Ράνια Κωστάκη. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός, με κοντό μαλίτσα να τρέχει. Πολύ ωραία κορίτσι. Και του στέλνουν φήμε τώρα τελευταία να είναι τύπου μαζί. Λοιπόν, κύριε Τσίτσα, τώρα βέβαια αυτέ τι φήμε. Δεν πειράζει. Είναι ένα πολύ μικρό κορίτσι. Λοιπόν, οι φήμε το λένε μαζί και είναι τη διέψευση αρχικά αυτέ τι φήμε. Φαίνεται όμω ότι αυτό το ειδήλιο ισχύει. Όπω επιβεβαιώνεται από ανθρώπου που τι έχουν δει μαζί, τη Ράνια στο μαγαζί του Παντελή. Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη. Άλλο αυτό. Και συνεργάτηδα. Ναι. Είναι συχνά στο μαγαζί του όλοι μαζί και διασκεδάζουν. Και όπω φαίνεται, ίσω να είναι απλώ ακόμα πολύ νωρί να το ανακοινώσουν. Και λέω εγώ τώρα στη Δήμητρα. Είναι πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη. Να μην θέλει ο Γρηγόρη να κάνει αυτό. Το προξενιό. Εγώ λέω να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και μετά θα σα πω τι πιστεύω. Παραμύθιαζομαι. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Κι ούτε που νοιάζομαι. Θέλω μαζί να μα βρει το πρωί. Μπορεί να βλέπουμε τον Παντελή Παντελίδη στο βίντεο κλιπ να είναι ζευγάρι με την Εσχάν Μουλαζίν. Πού είσαι τόσο? Πάλι τα ίδια. Έχω βαρεθεί να σου περιμένω μόνος μου κάθε μέρα. Μα τι να κάνω, έχω πνιγεί στη δουλειά. Στην πραγματική ζωή όμως η κοπέλα του είναι ξανθιά με κοντό μαλλί και δεν είναι άλλη από τη Ράνια Κωστάκη. Να ζήσω έτσι πως ο θάνατος αργός και δεν βγαίνει σαν το κλέφτη στο κορμί μου πως και έρωτας και εχθρός. Θυμάμαι είπες πως δεν έχεις νιώσει με καμιά όπως μαζί μου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Παντελίδης και Κωστάκη είναι ζευγάρι εδώ και 20 ημέρες και ζουν μαζί ένα μεγάλο έρωτα. Μία ακούμε και τον Παντελίδη. Ναι, τι για ποιον άλλον. Ακούμε κι άλλα έχουμε ακούσει στο παρελθόν, ακούμε και το τώρα για το παρόν. Τι ακούσατε, να σας πω τι ακούσατε. Ότι είστε τον Παντελίδη. Ότι είμαστε. Παντελίδη, ναι. Είμαστε. Είμαστε φίλοι. Είμαστε πολύ φίλοι και γίναμε απότομα φίλοι γιατί ταιριάξαμε. Δηλαδή, μου ταιριάζει πάρα πολύ στο κομμάτι της παρέας. Επικοινωνούμε καλλιτεχνικά, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και αυτό, μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Τι κάνει η Ράνια, σε συνέντευξή της είχε διαψεύσει τις φήμες για τη σχέση τους. Οι πληροφορίες τώρα διαψεύδουν εκείνη και επιμένουν πως εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Στο τέλος θα αναγκαστώ να τα φτιάξω μαζί του, μου φαίνεται. Από αυτά που ακούω. Ναι. Εντάξει, όχι. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι και προχωράμε όλοι μαζί. Είναι και φίλος του Γρηγόρη. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο νέο. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Πρώτα κυκλοφόρησαν οι φήμες και μετά έγινε ο δεσμός. Ίσως η αλήθεια είναι πως η Ράνια έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η φιλία τους να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω. Κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Από αντίδραση το ξέρω, το κάνες κι αυτό. Οι πληροφορίες λένε πως το ζευγάρι βγαίνει συχνά μαζί, αλλά προτιμά απόμερα μαγαζιά, όπου ξέρουν πως δεν θα συναντήσουν κάμερες και φωτογράφους. Ίσως θέλουν να δουν πρώτα πως εξελιχθεί ο δεσμός και μετά να παραδεχτούν και δημόσια πως είναι ζευγάρι. Είναι φίλος και λόγω δουλειάς, καθαρά όλα. Σε ενοχλούν μερικές φορές που γράφονται πράγματα που είναι ανακρίβειες. Εντάξει, είναι όλα στο πρόγραμμα.
Ο καθένας ξέρει ακριβώς τι κάνει στη ζωή του, πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να είμαστε καλά, να κάνουμε σωστά τις δουλειές μας, γιατί αυτό έχει σημασία στις μέρες που ζούμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η προσωπική ζωή είναι άλλο κομμάτι. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, για μένα μόνο ντρέπομαι που ενόχλησα τον ερώτα σου αυτό. Ο ανερχόμενος τραγουδιστής και γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ανήμερα της ονομαστικής εορτής της Ράνιας Κωστάκη σε μπαρ των Βορείων Προαστίων. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι. Μάλιστα, για τη γνωριμία τους, λέγεται πως μεσολάβησε ο καλός φίλος του Παντελή Παντελίδη, Γρηγόρης Αρναούτογλου, που αποτελεί και ραδιοφωνικό τέρι της Ράνιας αυτή τη σεζόν. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Συνοδεύομαι, μου λες κι εγώ παιδεύομαι, για μένα μόνο ντρέπομαι που ενόχλησα το νερό. Πάντως για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, όταν η Ράνια Κωστάκη διατηρούσε δεσμό με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εκείνη την περίοδο που την ρωτούσαν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο και όλα αυτά, και ενώ ήξεραν όλοι ότι είναι μαζί και ότι είναι ζευγάρι, η ίδια επέμενε να λέει και τότε ότι είναι απλά φίλη. Ναι, δεν το παραδέχτηκε μετά το χωρισμό. Ωραία, να πω κάτι και εγώ που ξέρω, γιατί η Ράνια μιλάω καμιά φορά μαζί της, επειδή είμαστε, έχουμε μια φιλική αλφα σχέση. Και η Ράνια είναι ένας άνθρωπος η οποία όταν έχει κάποια σχέση δίνεται ολοκληρωτικά σε αυτήν. Το τελευταίο καιρό λοιπόν η Ράνια, που έχει πάρα πολύ υπεύθυνη θέση σε ραδιοφωνικό σταθμό, είναι μέχρι αργά το βράδυ στη δουλειά της. Δεν έχει χρόνο πολύ για προσωπική ζωή. Όταν και τι σχέση έχει αυτό, ζωή... βρες Σπύρο μου τώρα, δηλαδή όλοι όσοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να είναι μπακούρια. Συγγνώμη, μα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δουλεύει βράδυ. Λέω, όμως δεν έχει χρόνο για προσωπική ζωή και δεν έχει χρόνο για σχέσεις. Δεν είναι αυτό που την εμποδίζει να πάει να τον δει μετά το βράδυ σε μαγαζί, να περάσει το χρόνο στο κομμαρί. Είναι του ή να τις υπόλοιπες μέρες που δεν δουλεύει ο Παντελής, να είναι όλοι μαζί στο Γρηγόρη. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Εντάξει, άμα θες χρόνο βρίσκεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, για τη συγκεκριμένη, εγώ σας λέω αυτά που ξέρω. Τώρα εσείς, αν θέλετε να κάνετε τις εικασίες σας, ναι, κάντε τις. Πάντως είναι ένα ζευγάρι που έτσι τους βλέπεις την πρώτη στιγμή. Είναι άμα τους δεις έτσι για μια στιγμή, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν. Αλλά, όχι, αλλά ταιριάζουν. Γιατί είναι διαφορετικοί, αλλά έχουν και οι δύο αγάπη για τη μουσική, έχουν τις ίδιες παρέες. Όταν είναι οι ίδιοι, είναι ρουτίνα, βρε παιδιά. Σαφώς. Δηλαδή, αν συμφωνούν και σε όλο και είναι το ίδιο στυλ, ξέρω εγώ, είναι και λίγο ρουτίνα. Θα βαριούνται καλέ. Είναι πάσα Παντελίδη. Ας από Παντελίδη έχει αλλάξει και λίγο το στυλάκι του τελευταία και έχει γίνει λίγο πιο ροκ. Δεν ξέρω αν έχει βάλει το χεράκι τη Ράνια. Για το Sid Vicious. Σπυρομηγά. Εσύ που ξέρει τη Ράνια, δεν είναι βολιώτησα, δεν είναι συμπατριώτησά μου, το είπα. Ναι, την ξέρω σαν φίλη, δεν την ξέρω με το βιογραφικό τη. Ναι. Εντάξει, είναι από το Βόλο η κοπέλα. Άρα θα ήταν και η Ράνια εκεί πέρα. Η Ράνια, όχι, γιατί έχει τις εκπομπές. Έλειπε ο Γρηγόρης τις τελευταίες μέρες και επέστρεψε σήμερα μαζί στην εκπομπή. Γιατί άμα θέλεις να περάσεις προς το Βίλιο, προς το Πύλιο, προς το Βόλο, πρέπει να συνοδεύεσαι από το πιο. Όχι, δεν πρέπει να το συνδυάσουμε. Να συνδυάσουμε και εμείς λιγάκι τώρα το θέμα που κάνουμε με τον Παντελή Παντελίδη και να πάμε μια βόλτα μέχρι το Σαμόν, εκεί όπου η Ματίλδη Μαγκύρα σε συνεργασία με τον Μάνο Πίτζη και τον Γιάννη Αγγελάκη μιμούνται Παντελίδη, μιμούνται Πάολα, μιμούνται Μάνο Λίδο Ευγενία. Αλλά επίσης αυτή η μίμηση έχει φιλοδοτήσει ειδικά της Πάολας. Πάολα, εσύ Πάολα. Τη Πάολα. Έχει πυροδοτήσει αντιδράσει από το fan club τη. Έξαλλη fan club. Τι μου λε τώρα, πάλι. Τι μου λε τώρα και μου τα λε και ξαφνικά. Τι Πάολε. Πού να δει τώρα που θα σου έρθει και το βίντεο, α το τελειώσει. Με καστανή περούκα και μινιφόρεμα με στράση, Ματσίλδη Μαγκύρα ανεβαίνει στη σκηνή και ξεσηκώνει τους πάντες, μιμούμενη την Πάολα. Ο κόσμος με στήριξε και ο Γιώργος, χειροκρότημα.
Ωστόσο, η ίδια δεν φαίνεται να γνωρίζει ότι οι φανς της λαϊκής τραγουδίστριας έχουν γίνει έξαλλοι, αφού θεωρούν πως η Ματθίλδη κάνει κακοπροαίρετη σάτυρα, αφού παρουσιάζει την Πάολα σαν γυναίκα ταλικέρι. Η κάμερα της εκπομπής μας συνάντησε τη Ματθίλδη Μαγκίρα, η οποία απάντησε σε όλα όσα έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό για τη συγκεκριμένη μίμηση. Έρθει και δει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ανεβαίνει πάνω και δίνει σκυλοτροφή. Έχουν ακουστεί για τα ανέκδοτα. Κοίταξε, που... Η σάτυρα είναι σάτυρα. Και πιστεύω ότι ένας έξυπνος καλλιτέχνης δέχεται τη σάτυρα. Πιστεύω ότι η Πάολα είναι έξυπνη. Το Παντελή Παντελίδη φαινόμενο. Εσένα σ' αρέσει όταν το πρώτο άκουσες τι είπες. Τι σου έκανε αίσθηση για να πεις θα κάνω αυτό. Κοίτα να δεις, δεν έχει σημασία αν μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε. Σημασία έχει το ότι είναι ένα παιδί το οποίο από εκεί που καθόταν και έγραφε μόνος του με την βιντεοκάμερα για να στείλει ένα μήνυμα κάπου. Αυτό το πράγμα είχε απήχηση σε εκατομμύρια Ελλήνων και είναι εκεί που είναι. Είναι μαζί με, με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του τραγουδιού, το Βασίλη Καρά, μια ιστορία. Είναι με την Πάολα, η οποία Πάολα μπορεί... Σαρώνη! Οτιδήποτε έχουμε βάλει ως σατυρικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι ό,τι βρήκαμε στα blogs, ό,τι βρήκαμε στο ίντερνετ, είναι τα έχουμε διαβάσει, δεν μας έχουν κατέβει εμάς. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία κάνουν τον κόσμο να γελάνε από το διαδίκτυο και εμείς απλώς τα ξαναφέραμε. Τα δραματοποιούμε. Επειδή κατηγορηθήκαμε για το playback, ήθελα να πω ότι έχω σπουδάσει στη Juilliard στην Νέα Υόρκη και έχω σπουδάσει περιοδικές σπουδές για να διευθύνω το playback. Η Ευγενία Μανολίδου, ένα άλλο νούμερο που έχεις κάνει εσύ πολύ ωραίο, απάντησε για όλο αυτό που είδε, το ότι τη μιμήθηκες και είπε ότι έχεις πολύ καλό γούστο γιατί μιμήθηκες τα ρούχα της. Ναι. Την ευχαριστώ πολύ. Εμείς ελπίζουμε να έρθει εδώ να σε δει και να πει κάτι μετά, αφού σε δει. Ω, βέβαια, το εύχομαι. Έχει άτιμη Ματθίλδη ταλεντάρα, είναι ταλεντάρα, έχει ταλέντο. Τους έκανε έξαλλους τους Πάουλερς. Η Ατάκα Μανολίδου πολύ έξυπνη πάντως μιμήθηκε τα ρούχα μου. Ακόμα συνεχίζει αυτή η κόντρα με τη Ματθίλδη και την Ευγενία. Είναι φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω αν μιμήθηκε τα ρούχα της. Πάντως αν έκλεισε τα μάτια και άκουγε την Ματθίλδη να διευθύνει το λάπτοπ, έτσι, ίδια ήταν. Πάντως εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η Πάολα που έχει κάνει και νέα αλλαγή στα μαλλιά εμπνεύστηκε από τη Ματθίλδη ή η Ματθίλδη εμπνεύστηκε από την αλλαγή της Πάολα και μάλλον θα δούμε σε λίγο πάντως την αλλαγή της, γιατί έχει κάνει αλλαγή η Πάολα. Τώρα όμως θέλω να δούμε το δώρο μας για ακόμα μία φορά. Δεν θέλω να μου το ξεχνάτε, δεν σημαίνει ότι πάμε σε διαφημίσεις. Απλά σας το υπενθυμίζω, έτσι ώστε να το διεκδικείτε, διότι μόνο με το διεκδικείτε
διεκδικήσετε και μάλιστα με ζήλο, θα μπορέσετε να το κερδίσετε αν είσαστε και τυχεροί τη ημέρα. Με και νούμερο τηλεφώνημα στο 54888 9011 405 404 για όλου εσά που θέλετε να εξασφαλίσετε τα απορριπαντικά του σπιτιού σα, τα απορριπαντικά για το πλυντήριο και για το πλύσιμο στο χέρι, ζυμαρικά για ένα χρόνο, λάδι για ένα χρόνο, καφέ, ζάχαρη και φίλτρα καφέ για ένα χρόνο και μάλιστα το καφέ σε πολλά είδη. Στιγμίω και ελληνικό. Αυτό το υπέροχο δώρο σα περιμένει μέχρι τι 3 και 20 θα μπορείτε να το διεκδικείτε. Κάπου εκεί θα γίνει κλήρωση και ένα από εσά θα πάρει το καλάθι τη χρονιά. Δώρο το οποίο το είχαμε και χθε, αλλά λόγω τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε την αλλαγή που λέγαμε. Θα το δούμε λοιπόν. Καστανή. Επικοινωνήσαμε πάντως εχθές μαζί της και θέλω να σας πω ότι ήταν καθαρά δική της η απόφαση αυτή. Δηλαδή δεν είναι ότι της είπανε ότι ίσως πρέπει να κάνεις μια αλλαγή. Είχε κουραστεί και θέλω να σας πω επίσης ότι επειδή η Παόλα. Αυτή είναι η Μαρτίνη, πάντως και αυτή είναι τώρα η Παόλα. Νάτι. Επειδή τόσα χρόνια τα μαλλιά της ήταν ταλαιπωρημένα λόγω των βαφών και κάθε μήνα. Έλα, δεν ήταν φυσικό. Όχι, και επειδή είχε και κάτι υποστήσει που τα είχαν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και η τρίχα της είχε λεπτύνει, αποφάσισε να τα κάνει καστανά και μου έλεγε μάλιστα ότι πριν αρκετά χρόνια ήταν πάλι καστανά τα μαλλιά της, οπότε ήξερε ότι τις ταιριάζανε πολύ. Και ξέρετε ποια είναι πλάκα, ότι εκείνη την περίοδο που είχε γίνει πάλι καστανή, προερχόταν πάλι από περίοδο που ήταν ξανθιά και την είχε καλέσει πριν από χρόνια η Τατιάνα Στεφανίδου, είχαν ετοιμάσει όλα τα αφιερώματα που ήταν ξανθιά η Πάολα, φωτογραφίες που ήταν ξανθιά και ξαφνικά σκάει στο πλατό η καστανή. Πάολα καστανή. Και την είχε ρωτήσει τότε για τη Τατιάνα Στεφανίδου, του λέει κάτι κάνει συνέχεια με τα μαλλιά σου. Και λέει βαριέμαι συνέχεια την εικόνα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μου είπε ότι... Κοίταξε, μου είπε, εγώ τη ρώτησα αν νιώθει πιο πολύ ξανθιά με καστανή και μου είπε ξανθιά, νιώθω και είμαι ξανθιά. Και κάποια στιγμή θα τα ξανακάνω. Απλά προφανώς θέλει λίγο να τα ξεκουράσει, να μην τα ταλαιπωρεί πολύ με τις βαφές. Παρόλο που το μαλλί το έκανε καστανό, δεν φοράει extension. Φοράει extension. Είναι μεγάλη φορά όταν δεν υπάρχει, ξέρεις, το... Η επέμβαση της βαφής. Εγώ ρε παιδιά να σας πω λίγο κάτι από προσωπική εμπειρία. Ξέρω ότι όταν φοράς extensions και τρέσεις που τα μαλλιά κουράζονται, εντάξει, πρέπει να τα βγάλεις, να τα αφήσεις για ένα καιρό, να κάνεις ειδικές μάσκες και όχι να αλλάξεις χρώμα. Εντάξει, βρέσει Τζο, δεν είναι το που θα κάνει τόσο μεγάλη αλλαγή και να τα αλλάξει χρώμα και να τα κοντίνει, γιατί ουσιαστικά τα μαλλιά της δεν είναι πιο μακριά από εδώ. Έτσι, πόσο να κάνεις τροφή στην καριέρα της μάνα μου. Επειδή μίλαγα με το Θέμη στο ακουστικό, άσχετο, θα το πω μήνες και μιλάμε για τρίχες. Ο Θέμης μου που τη γράφει πάρα πολύ ωραία αυτό το χρώμα που έχει στα μαλλιά σου, Αλεξάνδρα. Πούντος καλέ, είναι πολύ καμέρα μου. Πάντως οι άνθρωποι της την είχαν συμβουλέψει από την αρχή ότι είναι μια περίοδος λίγο περίεργη για το να κάνει αυτή την αλλαγή και αυτό γιατί καθιερώθηκε ως ξανθιά. Όλος αυτός ο ντόρος που έγινε με την Πάολα έγινε από τη στιγμή που η Πάολα είχε ανοίξει τα μαλλιά της, αλλά η ίδια πραγματικά δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι από την καριέρα της. Εγώ μη σας πω ότι την προτιμώ καστανή, είναι πιο γλυκιά. Δεν ξέρω. Πάντως για τα εξτρέμ που λέγαμε πριν, είχε κάνει κάποιες εμφανίσεις με ένα κοντόκαρι μέχρι τους ώμους τα μαλλιά της. Λέει το φυσικό της. Τα είχε βγάλει. Πρέπει να ήταν λοιπόν σε μια περίοδο που έκανε προσπάθειες. Φωτογράφηση να κάνει την αλλαγή. Είχε κάνει και δημόσια εμφάνιση τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα στο OK με το κοριτσάκι της και κάνει μια εξαιρετική ηθοκογράφηση που ήταν ρυθμισμένη με το... Με ένα... Γούνινο. Όχι. Ήταν ντυμένη πιο, που να το πω... Λιγότερο αποκαλυπτικά. Με τα γεράκια, ροζ, με αυτό, με... Θέλω λιγάκι να πάμε να δούμε πώς απαντάει τώρα το fan club της Πάολας όσον αφορά από το News Pistole, στο News Pistole υπάρχει η απάντηση, όσον αφορά στην κίνηση που κάνει η Ματθίλδη, στο κατά τη διάρκεια της μίμησης που κάνει στην Πάολα, να μοιράζει ζωοτροφές στο κοινό το οποίο είναι από κάτω της κοινό. Με αφορμή βέβαια, γιατί η Ματθίλδη πήρε την έμπνευση αυτή από τα γνωστά ανέκδοτα που κυκλοφορούν τελευταία για την Πάολα και είχε γίνει ένας ντόρος. Έτσι, από το χιούμορ είναι δείχτη καμιά ηλικία. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται ούτε ανέκδοτα ούτε και την κίνηση της Ματθίλδης Μαγκύρα που την χαρακτηρίζουν ξεχασμένη και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πριν από λίγα χρόνια παρακαλούσε την Πάολα ώστε να δώσει συνέντευξη στην ίδια κατά τη διάρκεια εκπομπής που παρουσίαζε στην κρατική τηλεόραση. Αυτό δεν παρουσιάζει σαν με ζητάει συνέντευξη.
Αυτό όλες, παιδιά, είναι υπερβολές. Δεν παρακαλάσα μαζί στα συνέντευξη, ούτε με κρέμισε από κανέναν απάνω, δηλαδή ότι έγινε κάτι άμα δεν σου δώσει συνέντευξη, δεν είναι παρακάλεια. Και ειδικά η Ματίλδη που τότε, και να σας πω και κάτι άλλο. Και σκασιλάρα σου κιόλας. Και η Ματίλδη τότε, παιδιά, πριν χρόνια, τώρα όταν λέμε πριν μια πενταετία, ήταν νούμερο ένα. Δεν ήταν ούτε ξεχασμένη ούτε τίποτα. Η Πάολα δεν την ήξερε τόσο πολύ ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως η Ματίλδη αυτό που κάνει είναι σάτυρα. Σατυρίζει. Δεν το κάνει κακοπροαίρετα αυτό. Ξέρεις. Παραμένουμε στη νύχτα. Παραμένουμε στη νύχτα, αλλάζουμε σχήμα. Πάμε προς Βοτανικό. Μάλιστα. Πάμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου και Έλενα Παπαρίζου, όπου είχαν ένα κοινό παρανομαστή αυτές οι δύο γυναίκες. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις κινήσεις και τις αποφάσεις και των δύο. Mm-hmm. Ωστόσο, η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με το συγκεκριμένο μάνατζερ, τον κύριο Γιάννη Κουτράκη, φαίνεται ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι σε. Κοίταξε να δεις. Κρίση. Ναι, το θέμα είναι απλά ότι ασχέτως με αυτό το θέμα, τον τελευταίο καιρό η Νατάσα Θεοδωρίδου φαίνεται ότι κάνει μια ανακατάταξη των συνεργατών της. Έτσι λοιπόν, ασχέτως με αυτό που μόλις αναφέραμε, θα σας πούμε σήμερα για ποιο λόγο η Νατάσα Θεοδωρίδου απομάκρυνε από κοντά της βασικό της συνεργάτη, δεξί της χέρι, και τι παρασκήνιο υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολύ παρασκήνιο. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Μια κόκκινη γραμμή συνεργασία της με γνωστό μανάτζερ καλλιτεχνών τράβηξε η Νατάσα Θεοδωρίδου αφού από ό,τι φαίνεται το ποτήρι ξεχύλισε και αποφάσισε να τον απομακρύνει από κοντά τη. Δύσκολες στιγμές, δε πας εδώ να μου μιλάς. Τις δύσκολες στιγμές. Η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε αναθέσει τον μάνατζερ να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες των εμφανίσεών της με την Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια είχε ζητήσει να είναι το πρώτο όνομα του σχήματος και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια το πρόγραμμά της από αυτό της Έλενας. Το όνομά της μπήκε όντως πρώτο στη μαρκίζα. Ο χρόνος του προγράμματός της όμως ήταν ίδιος με το πρόγραμμα της Έλενας Παπαρίζου. Πατάμε λάθος αγάπες, ξέρω μονάχα να βλέπω, σε τύπους πάνω να πέφτω. Οι δύο γυναίκες έκτισαν μια δυνατή φιλία κατά την διάρκεια των κοινών τους εμφανίσεων. Η Νατάσα Θεοδωρίδου όμως έχει μάθει να διαχωρίζει την προσωπική από την επαγγελματική σχέση. Για κανένα, για κανένα, δεν χαραμίζω την καρδιά μου, για κανένα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Έλενα Παπαρίζου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα. Το στιγμιότυπο με τις δύο γυναίκες που χορεύουν Gangnam Style συζητήθηκε και άρεσε πολύ. Το υπόλοιπο σχήμα χαρακτηρίστηκε από πολλούς αδύναμο και οι τραγουδιστές που είχαν αναλάβει να ζεστάνουν το κοινό πριν την εμφάνιση των δύο τραγουδιστριών δεν φαίνεται να τα καταφέρνουν. Υπεύθυνος για την επιλογή του υπόλοιπου σχήματος ήταν ο μάνατζερ και όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου το διαπίστωσε, θέλησε να διακόψει τη συνεργασία της μαζί του. Εδώ θα σου πω και κάτι άλλο. Τις δυσκολίες συναντάς άμα τις βλέπεις. Εγώ δεν τις έβλεπα. Εγώ δηλαδή ήρθα να τραγουδήσω σε ένα μαγαζί, το οποίο, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε τι δυσκολία να βρεις όταν το μαγαζί δουλεύει και μπαίνει χρήμα. Διότι η γκρίνια αρχίζει όταν δεν ρέει το χρήμα. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λέμε πρακτικά και όμορφα. Όταν το μαγαζί δεν γεμίζει, έχει το επιχειρηματίες και γκρινιάζει. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Από κάπου πρέπει να βγάλει χρήματα. Σε αυτό το τομέα ήμασταν τυχεροί. Και να μπορούσα μια στιγμή όλα να τα ζήσω απ' την αρχή. Άραγε το χωρί μου κοίματε. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο γνωστός μάνατζερ συνεργαζόντουσαν πολλά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα όμως τα σύννεφα πάνω από τη σχέση τους είχαν πυκνώσει. Όσοι γνωρίζουν και τους δύο ήξεραν καλά ότι η λήξη αυτής της συνεργασίας ήταν θέμα χρόνου. Να μου μιλάς όπως παλιά δεν επιτρέπεται. Κι όταν με βλέπεις μη με παίρνεις αγκαλιά.
Νατάσα Θεοδωρίδου αναζητά πλέον νέο συνεργάτη που να τον εμπιστεύεται, αλλά και να μπορεί να διεκπεραιώσει τα όσα του αναθέτει. Όταν αγαπάς, στάνει στο Θεό, πήγαμε μαζί, έπεσα εγώ. Μια περίοδος δύσκολη γενικότερη που αφορά την νύχτα και τους τραγουδιστές, η Νατάσα Θεοδωρίδου αποφάσισε να κάνει μια ανασυγκρότηση γενικότερα της ομάδας και των συνεργατών της. Το ποτήρι ξεχύλισε γιατί άρχισαν σιγά σιγά να φτάνουν στα αυτιά της πράγματα τα οποία δεν είχαν πέσει καν στην αντίληψή της. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε ζητήσει θα μπορούσε κάλλιστα να την φέρει σε μια πολύ μεγάλη κόντρα με την Έλενα Παπαρίζου, χωρίς να υπάρχει λόγος. Είχε πει λοιπόν από την αρχή ότι θέλω να είμαι το πρώτο όνομα στο σχήμα και θέλω να έχω περισσότερο χρόνο από την Έλενα Παπαρίζου στο πρόγραμμά μου. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν απόλυτα λογικό να είναι το πρώτο όνομα στο σχήμα και λόγω της πολύχρονης καριέρας. Ακριβώς. Και ότι κάνει λαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Θέλω να σας πω όμως ότι τελικά η Νατάσα Θεοδωρίδου διαπίστωσε ότι είχε τον ίδιο χρόνο προγράμματος με αυτόν της Έλενας Παπαρίζου. Πώς το διαπιστώνεις αυτό με χρονόμετρο? Μετρούσε. Ναι, μετρούσε ακριβώς. Το κάνουν, πίστεψε με, το κάνουν όλες οι τραγουδίστρες. Και αυτό βέβαια και όλοι οι παρουσιαστές το κάνουν, πως ας κουβέντες αυτοί ο καθένας. Δημιουργεί και όλο βέβαια και μια ένταση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστρες που ήταν και φίλες κάποια στιγμή. Θέλω, έτσι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι και αυτό που αναφέραμε στο ρεπορτάζ, γιατί το ψάξαμε και από την δισκογραφική εταιρεία των γυναικών. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν υπήρξε κανένα τέτοιο θέμα, γιατί η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν απόλυτα ξεκάθαρη με την Έλενα. Της είπε ότι σε αυτό το μαναφούκι δεν έχεις καμία σχέση εσύ. Okay. Βέβαια μετά άρχισαν να φτάνουν και άλλα στα αυτιά της, όπως ας πούμε το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη όταν βγαίνει στην σκηνή να υπάρχει το πρόγραμμα νωρίτερα από αυτούς και να ζεσταίνει τον κόσμο. No. Και να ετοιμάζει τον κόσμο έτσι ώστε όταν θα βγουν τα μεγάλα ονόματα να γίνει χαμός. Τα ονόματα πριν κάποιοι τα χαρακτήρισαν αδύναμα. Έλα λοιπόν που μαθαίνει να τα σταθεροδορείτε ότι ο συγκεκριμένος μάνατζερ είχε κάνει όλη την επιλογή του προηγούμενου προγράμματος. Και κουβέντα στην κουβέντα καταλαβαίνετε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου αποφάσισε να τον απομακρύνει. Μάλιστα. Να αλλάξουμε και εμείς θέμα, να απομακρυνθούμε από αυτό. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε. Που επίσης αφορά σε μια νέα τραγουδίστρια αυτή τη φορά όμως. Στην Θωμαία αυτό είναι. Τραγουδίστρια το είναι Παρασκευή και προετοιμάζουμε το τελευταίο μας κοινό γιατί θα βγει να διασκεδάσει. Είμαστε μουσικό κουτί. Το προθερμαίνουμε. Θωμαία Πέργη είναι κορίτσι πολύ έτσι εντυπωσιακό που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις κιόλας. Αρέσει. Πολύ, πολύ. Δεν την ήξερα. Την είδα λίγο στο dancing. Ας τη δούμε πώς είναι σήμερα. Θα τη δούμε και πώς ήταν πριν από κάποια χρόνια. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο το έχει παραδεχτεί και η ίδια μέσα από τις συνεντεύξεις ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με αυστηρές δίαιτες. Θέλω λοιπόν να δούμε για πρώτη φορά. Για να δούμε πώς ήταν, πριν από δύο χρόνια, έτσι. Πριν από δύο χρόνια, πριν. Είναι εδώ λοιπόν, στην τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού το 2010. Θέλω να σας πω ότι η Θωμαία Πέργη βγήκε και τραγούδησε στην τελετή έναρξης. Φοράει ένα αποκαλυπτικό λευκό φόρεμα και όπως βλέπετε έχει αρκετά παραπάνησια κοιλιά. Δηλαδή έχει μόνο όμω δεν τη λες άσχημη. Δεν μπορώ τις υπερβολές τώρα που όλες θέλουμε να είναι κόκαλα και 50 κιλά. Εκεί η γυναίκα είναι, είναι τζούσι. Έχει τα πιασήματά της, έχει το μπρατσάκι της, έχει το στήθος, έχει το μπουτάκι της κτλ. Ναι. Απλά έχασε κάποια κιλά για να αισθάνεται η ίδια καλύτερα. Και βέβαια τα κόμπλεξ που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί για να γίνεις παρουσιαστής ή να γίνεις πρωταγωνίστρια ή να γίνεις τραγουδιστής, πρέπει οι κυρίες να είναι κόκαλα. Ναι. Όχι, Τζορτζέλα, δεν πρέπει οι κυρίες να είναι κόκαλα, καμία σχέση και δεν θέλουμε ούτε καν να λέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν σαν λίγο πρισμένη πριν δύο χρόνια και το έχει πει και δεν ένιωθα. Συγγνώμη, εμένα προσωπικά, ας πούμε εδώ στο dancing που τη βλέπω, το πόδι της ήταν είναι 50 κιλά, Φλωρίδα μου, και στο άλλο ήταν 65 κιλά. Έχει μπουτάκι. Να σταθούμε λίγο όμως στα πράγματα που έχει πει η ίδια για αυτό το κομμάτι που αφορά τα κιλά της. Κουράστηκε την κοροϊδεύει, στον Κωστόπουλο το είχε πει και ότι αποφάσισε να κάνει μία δίαιτα. Δεν είναι δηλαδή ότι λέμε εμείς ότι ήταν χοντρή. Η ίδια είχε πει ότι είχε παραπανήσια κιλά. Γιατί έχουν λάθος πρότυπο, ρε εσύ, Ελεονόρα. Βρέα, αγάπη μου, δεν μιλάμε για πρότυπο αυτή τη στιγμή. Ούτε μιλάμε για το ότι προβάλλει στην τηλεόραση. Αλλά συγγνώμη κιόλα και στην τηλεόραση δεν μπορώ να πω την όλε καχεκτικέ και ρέγγε. Συγγνώμη κιόλα, αλλά ούτε εγώ θεωρούμε αδύνατη αυτή τη στιγμή. Είμαι νορμάλ άνθρωπο. Ναι, έτσι, 63 κιλά νομίζω ότι είναι μια χαρά κιλά για το ίδιο.
Εγώ και την Αταλία Γερμανού τη λες καχεκτική. Η Φέη Σκορδά, καλό ή κακό, έχει ένα σώμα γιατί είναι έτσι ο τύπο τη και το καλούπι τη και έτσι θα παραμείνει. Τη Σύση Χριστή δεν τη θυμάμαι ποτέ να ήταν καμία ρέγκα, κουκαλιάρα, κακανιάρα. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, όποια μπορεί στο μυαλό, δεν είναι αυτό το πρότυπο που λες εσύ το ανορεκτικό. Από την Ελένη Μενεγάκη και την Ρούλα Κορόμιλα, μέχρι ποια άλλη είναι παιδιά παρουσιάστρια. Πείτε μου ονόματα που μπορεί να μην μου έρθουν. Ακόμα και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν είναι κόκκαλη. Δεν είπα εγώ ότι είναι ανορεκτικές, αλλά τα 65 κιλά που ήταν εκεί πέρα την είπατε ότι έχει παραπανήσια. Τζορτζέλα μου, είναι κάτι το οποίο έχει παραδεχτεί η ίδια συνέντευξη και επειδή. Παραπανήσια κιλά όταν είσαι 63 και θε να πα 50, έχει παραπανήσια κιλά 13 στον αριθμό. Όταν αποφασίζεις να κάνεις δίαιτα, αποφασίζεις να κάνεις δίαιτα ή στο διατροφή, γιατί θεωρείς ότι έχεις κάποια κιλά παραπάνω από αυτά που εσύ θα ήθελες για την εικόνα σου. Άρα αυτό είναι παραπανήσια κιλά. Ελεονόρα, κοίτα λίγο το πόδι της. Εδώ θέλω να σου πω ότι η Θωμαή, ότι έχει ξεκινήσει κάποιες εμφανίσεις στην Πάτρα, σε κάποια μαγαζιά εκεί. Εκεί την είδαν και οι άνθρωποι της τωρινής της δισκογραφικής εταιρείας και την ξεχώρισαν. Η ίδια όμως, όπως έχει παραδεχτεί και σε εμφανίσεις της, εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πολύ ωραία σχόλια γενικότερα για τον μπούστο της, για την εμφάνιση της γενικότερα σαν γυναίκα. Δεν ένιωθε καθόλου καλά με την εικόνα της. Μπήκε στη διαδικασία. Κανείς δεν της είπε να κάνει δίαιτα. Παραπανήσια κιλά τα ορίζει ο καθένας με βάση το πώς βλέπει τον εαυτό του και τη σχέση έχει με το σώμα του. Αυτός ορίζει τα παραπανήσια κιλά. Και μπορεί να μπορώ να πω κάτι πέρα από το αυτό. Λοιπόν, τα πρότυπα, όπως είπε και η Τζοτζέλα, δεν πρίνονται μόνο από το αν ζυγίσουμε τις παρουσιάστριες μόνο τη γυναίκα τηλεόραση, να τις ζυγίσουμε ή τις πάρουμε το μέτρο με τη μεζούρα. Γεννιούνται από μια συνολική νοοτροπία. Γεννιούνται από τα εξώφυλλα στα περιοδικά. Γεννιούνται από τους κυρίους που δείχνουν την πρώτη γραμμή της μόδας και σου δείχνουν κορίτσια τα οποία τις περισσότερες φορές βοηθούνται από ουσίες για να διατηρηθούν έτσι. Βοηθούνται, είναι άρρωστες, πολλές χάνουν τη ζωή τους, παλεύουν με την ανορεξία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στο θέμα αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιοι φωτισμένοι σχεδιαστές πλέον, οι οποίοι απαγορεύουν όλο αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν ερχόμαστε κι εμείς και υπογραμμίζουμε, δεν υπάρχει ένα είναι το άκρο. Ότι όταν δεν υπάρχουν δύο άκρα εδώ, υπάρχει μια τελεία. Δεν είναι τόσο αδύνατη κοπέλα ώστε να πούμε ότι. Παιδί μου, 50 κιλά είναι τώρα. Παίρνουμε αφορμή από το κορίτσι. Παίρνουμε αφορμή από το κορίτσι, από την καλλιτέχνη. Μιλάμε συνολικά για τα πρότυπα. Εγώ στάθηκα σε αυτό που είπε. Τα πρότυπα λοιπόν ορίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι κακό να θέλουν να φτιάξουν και δεν ορίζονται μάλιστα και από τους άντρες. Δεν έχει να κάνει με το ποια βρίσκουν σαν γυναικεία ως γυναίκα το άλλο φίλο. Μπορώ να σα πω και έχοντα δουλέψει περιοδικά πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα, άμα με ρωτήσει ξαφνικά, σε περιοδικό νομίζω ότι δουλεύω. Δηλαδή, έχω την. Ότι το κάναμε. Έβλεπε την κορμάρα και την μικραίναμε. Δεν έχει ξεπεραστεί αυτό όμως τώρα. Εγώ βλέπω την Αντέλα, τώρα που είναι ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο είναι. Ένα πρότυπο και δεν εμφανίζεται σε πίστα η Αντέλα. Και γενικά θέλει και μία προσοχή στο τι λέμε. Και οποιοδήποτε τι λέει, γιατί ακριβώς υπάρχουν παιδιά ακόμα, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Υπάρχουν κυρίες, υπάρχουν κοπέλες. Οι οποίες έχουν ψευδή εικόνα για τον εαυτό του. Και κοιτούνται στον καθρέφτη και βλέπουν μια χοντρή. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Θωμαή, δεν είναι ένα. Μη υγιές πρότυπο. Είναι σε ωραία κιλά. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άσχημο, έχει αδυνατή σχολή. Και ούτε ακολούθησε τις συμβουλές και τις προτροπές κάποιων άλλων που τους είπαν ότι για να κάνεις καριέρα πρέπει να αντιστείς. Ήταν η δική της καθαρά επιλογή. Ούτως ή άλλως εμείς δεν υποστηρίζουμε και δεν στηρίζουμε και δεν προβάλλουμε πρότυπα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για την νεολαία. Διαφορετικά δεν θα το στηρίζαμε. Φυσικά. Το κοριτσάκι είναι φρέσκο. Τοποθετήθηκε η Τζοτζέλα γι' αυτό ότι το πώς περνάει το πρότυπο δεν έχει να κάνει μόνο συνειδητά. Δηλαδή με το ότι είσαι υγιής, γυμνάζεσαι, τρως. Σε βλέπω σε αυτό. Είναι και ένα άλλο πράγμα το οποίο δουλεύεται αλλιώς. Και είναι καιρός όλοι μας όπου μπορούμε αυτό το πράγμα. Γιατί παιδιά, εγώ να ήταν στην Ελλάδα καριέρα δεν θα έκανε, γιατί θα λέγανε κορίτσι μου, χάσε 40 κιλά και έλα να μας βρεις. Καλά, εγώ πρέπει να κάνω και σηκώνω για να πάω στο επόμενο. Τι φέρανε, φαγιά φέρανε. Να το πάνω στην κουβέντα. Πάμε να δούμε ένα άλλο κορίτσι τώρα. Ένα πολύ γλυκό πλασματάκι. Είναι η Λάουρα. Η Λάουρα Νάργες, η οποία είναι έτοιμη αυτή την Κυριακή, όπως γράφει και ο τίτλος, δεν έχει σωτώσει ακόμα έναν αντίπαλο στο live του Dancing. Τι κάνεις, Λαουράκη? Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι? Να σας πω, δεν φοβάστε να είστε στο ίδιο πλάνο μαζί μου. Όχι, Λαουράκη, το πρόβλημα είναι... Θα φοβηθούμε μονάχα όταν θα χαμηλώσει ο φωτισμός και θα αρχίσει η Ζέτα να λέει από το Dancing with the Stars. Φεύγει. Το πρόβλημα, Λάουρα, δεν είναι με αυτούς που είναι στο ίδιο. Είναι αυτοί που είναι ακριβώς δίπλα σου. Αυτοί που κάθονται δίπλα σου είναι το πρόβλημα. Και στο τέλος, έτσι όπως το πας, θα διώξεις και την κριτική επιτροπή, θα διώξεις και τη Ζέτα και θα μείνει
μείνει μόνο στο κτίριο. Το κοντρόλ, την παραγωγή, θα πωλήσω και το κτίριο. Θα μείνω μόνη μου εδώ μέσα. Τον κύριο Λάτσιο που τον βλέπουμε τώρα να περνάει μόνη. Εντάξει, τα κτίρια. Κύριε Ζαβάκη, φιλάκια πε του. Φιλάκια πολλά από την Ελεονόρα έχετε. Θα έρθετε να τη πείτε ένα γεια, είμαστε ζωντανά. Τι έκανε ο κύριος Λάτσος εκεί τέτοια μέρα σήμερα? Είναι ορίστε. Η πρόβα σήμερα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαστε στα Σπάτα. Ναι, ναι, είναι και ο Αντένα. Εκείνη η Αντένα έχει μετακομίσει. Τι είναι, παρακολουθήσει προφανώς. Εκεί είναι τα κεντρικά κτίρια πλέον του σταθμού. Τα διοικητικά στα Σπάτα έχουν μετακομίσει. Από εκεί που τα έχεις αφήσει, εσύ πήγανε, Λεωνόρα. Εγώ που πήγα στον Αντένα της προάλλης, πήγα στα άλλα γραφεία που είχαν ραντεβού. Έχει δύο γραφεία. Ελεονόρα. Ορίστε. Γη καλή Ελεονόρα. Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά. Έγινε τώρα κι εσύ. Αλήθεια. Έγινε, ναι. Εντάξει, κι εσύ μην το παίρνει τα πόδια και στη μετακόμιση. Μα δεν μου το είπα, δεν παρεξηγήθηκα. Εσύ στον Αντένα τι έκανε? Γιατί έκανα εγώ στον Αντένα. Τι ήπιε, καφέ? Ναι, πρωινό καφέ. Εγώ από πορτοκάλι. Τι καφέ, πρωινό καφέ. Πάει αυτό. Να ρωτήσω τη Λάουρα πώ πάνε οι πρόβε. Λάουρα, πώ πάνε οι πρόβε? Έχει ξεκινήσει, τελείωσε μόλι, τι κάνει? Τώρα πάω να ξεκινήσω. Α, δεν έχεις μπει ακόμα. Πώς σε βλέπουν οι άλλοι? Ορίστε. Οι άλλοι πώς σε βλέπουνε? Κάνουμε γενικώς πάρα πολλές πλάκες μεταξύ μας. Πάνω στο θέμα. Κάνουν και καλά, κάνουμε το χαβαλέ, ξέρω εγώ, ότι σηκώνονται και φεύγουν από μένα, ξού φύγει μακριά και τέτοια, αλλά γελάμε, εντάξει. Λάουρα. Δεν έχω αντικρίσει κάτι αντίθετο. Mm-hmm. Πρέπει να παραδεχτούμε λοιπόν ότι εβδομάδα με την εβδομάδα έχεις μια απίστευτη εξέλιξη, γενικότερα στο θέμα των χορογραφιών σου. Πρέπει να πω γενικότερα και νομίζω την άποψη και γενικότερα του κόσμου, γιατί την έβλεπα μέσα στα social media. Έγινες πολύ συμπαθής από το Dancing with the Stars. Δηλαδή και άνθρωποι που μπορεί να μην σε συμπαθούσαν πριν. Γενικότερα. Γενικότερα. Ας πούμε, εγώ θα σε συμπαθώ. Γενικότερα και ειδικότερα. Ένα παράδειγμα. Και όμως τώρα σε συμπαθώ. Εσύ αποκλείται να συμπαθείς άνθρωπο γενικά, αλλά. Ναι, εσύ σταματήστε να κάνετε κολοτούμπες, γιατί μιλάμε με τη Λάουρα. Ναι, Λάουρα. Εμένα πάντως μου αρέσει που είστε πάρα πολύ ειλικρινείς όσον αφορά αυτό. Το προτιμώ, αλήθεια σας λέω, το προτιμώ χίλιες φορές παρά το άλλο ξου και μου ξου μπροστά και πίσω. Αχ, Λάουρα. Οπότε δεν πρέπει να έχετε παράπονο, Λάουρα, από την ελληνική κριτική. Ορίστε. Από την ελληνική κριτική δεν πρέπει να έχετε παράπονο, ειλικρινέστατη ήταν, δεν ήταν με ξου και μου. Όχι, μια χαρά, δεν έχω θέματα, δεν έχω πρόβλημα. Είσαι Λαόρα προετοιμασμένη, και... είσαι προετοιμασμένη, είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη για fights. Και τι θα χορέψετε αυτή την Κυριακή? Και τι θα χορέψετε, Λαούρα, αυτή την Κυριακή? Θα χορέψουμε jive σαν κεντρική μας χορογραφία και μετά θα έχουμε ένα instant dance. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το instant dance αυτό είναι νέα, πώς το λένε, new entry στο Dancing the Stars. Είναι μια νέα δοκιμασία. Τι ακριβώς το κλειστείτε να κάνετε δηλαδή? Θα πρέπει να έχουμε μάθει μία χορογραφία, να κάνουμε μία χορογραφία σε ένα είδος χορού, χωρίς να ξέρουμε όμως το τραγούδι. Το οποίο το τραγούδι θα το μάθουμε την Κυριακή. Το είδος χορού θα το ξέρετε όμως. Το είδος χορού το ξέρουμε, το ξέρουμε. Πάντως είσαι πάρα πολύ καλή, πραγματικά. Ξέρετε τι πάνε να τους κάνουν τώρα δηλαδή στο Dancing with the Stars? Αυτό που κάνουν στους αγώνες χορού παγκοσμίως στο Latin. Δηλαδή ετοιμάζονται τα ζευγάρια, πάντως ένα δικό τους τραγούδι, π.χ. στο Τσάτσα. Καλή ώρα. Ναι. Όταν όμως θα πάνε να διαγωνιστούν στο παρκέ που θα είναι μαζί και άλλα ζευγάρια, δεν ξέρουν τι τραγούδι θα τους βάλει η κριτική επιτροπή. Ναι. Θα τους πετάξουν οποιαδήποτε. Να και το οποίο είναι ώρα μου θα αποδείξουμε κανονικά αν είμαστε όντως και καλοί χορευτές. Είσαστε όλοι καλοί. Εντάξει, μερικοί πιο πολύ, μερικοί λιγότερο. Θέλω να σε ρωτήσω πόσα ρούχα θα αλλάξεις και αν θα σε δούμε ντυμένη σεξι ή θα είναι ένα κόνσεπτ από αυτά τα περίεργα έτσι, που σε έχουμε δει κατά καιρούς. Σε θέλουμε σεξι, Λάουρα, αυτή τη φορά. Θα σας πω ότι θα είμαι, νομίζω, αρκετά ντυμένη. Γιατί? Γιατί είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Θα είναι τόσο εντυπωσιακό. Σαν αυτό που είχες κάνει τη Μαριονέτα. Έχετε πάντα κόνσεπτ, μπράβο σας. Θέλουμε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικά γενικά. Πάντως έχουμε ένα κόνσεπτ το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει εμείς. Θα είναι λίγο πιο χαλαρό. Λάουρα, να ζητήσεις και από το Twitter να ξεκινήσεις από τώρα έτσι να θερμαίνεις το κοινό για την Κυριακή. γιατί ξέρω ότι έχεις μια πολύ καλή επαφή με τους Twitterόφιλους σου. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα. Έχεις αποφασίσει ποιον θα διώξεις αυτή τη βδομάδα? Αν έχεις αποφασίσει, λέω, δεν ξέρω. Εσύ με το λες
έτσι ο Μάκης. Πού να το έκανε και επίτηδες αυτό, φαντάζομαι. Λάουρα μου, να είσαι καλά, πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Να πας και εσύ να κάνεις την πρόβα σου. Καλή επιτυχία. Και να δω πότε θα σας έρθω επιτέλους και στο πλατό. Όποτε θέλεις, εμείς είμαστε ανοιχτοί και να δω πότε θα σας έρθω επιτέλους. Μετά το τελικό. Νικήτρια, ναι. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά, αγαπητοί. Πάμε στο δώρο μας μισό λεπτό. Αν η κοπέλα συμβεί οτιδήποτε, εσένα θα τα, με σένα θα τα βάλει. Όλοι με τον Κασπίρι, παιδί μου. Αν συμβεί οτιδήποτε αυτή τη βδομάδα, εσύ. Λοιπόν, το βλέπετε το δώρο μας. Εδώ είναι, αγαπημένοι μου φίλοι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσα απορριπαντικά έχουμε για τη γενική λάτζα του σπιτιού. Έχουμε για το πλυντήριό σας, για το πλυσιματάκι που θέλετε να κάνετε στο χέρι, για τα πιάτα σας. Έχουμε τα ζυμερικά ενός χρόνου, έχουμε την ντομάτα ενός χρόνου, το λάδι ενός χρόνου. Καφέ, ελληνικό και φίλτρου, όπως επίσης και τα φίλτρα για ένα χρόνο, ζάχαρη για ένα χρόνο. Όλα αυτά τα διεκδικείτε και τα κερδίζετε αν είστε βέβαια τυχερός της ημέρας. Με έκανε ονοματεπώνυμο στο 54888 ή 9011405404. Σε λιγότερο από μία ώρα ένας τυχερός θα έχει κάνει δικό του αυτό το υπέροχο και πλούσιο καλάθι της χρονιάς. Επιστρέψαμε, εδώ έχουμε και την Αλεξάνδρα Τσόκα στην παρέα μας και θα πάμε παρέα να δούμε τις εξελίξεις που έγιναν εχθές στο MasterChef, όπου όμως μέσα θα δούμε και τι λέει και πώς σχολιάζει το παιχνίδι η Μέρη Σινατσάκη σε συνέντευξη που έδωσε στο Θεσσαλονικιώτικο, στο Glam, είναι στο Glow, στο Glow, στο Glow. Στο Glow, ενώ μιλάει επίσης και για τις σχέσεις της με τον Μύρονα Στρατή, που παιδιά με συγχωρείτε, εγώ πήρα το θάρρος και το θράσος και το έκανα. Τους χαρακτήρισα το ερώτημα για το πιο συμπαθές ζευγάρι στο Twitter. Πράγματι, παιδιά, πράγματι. Πεθαίνω και για τους δύο. Πράγματι. Μακάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι να μην χωρίσουν ποτέ. Συμπαθέστε το κορίτσι και ωραία παρουσιάστρια. Και εμένα μου αρέσει η Μέρη πολύ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Πράσινη ομάδα 49 βαθμοί, μπλε ομάδα 48, κόκκινη ομάδα 46. Μια δοκιμασία που πραγματικά κρίθηκε σε μικρές διαφορές και λεπτομέρειες. Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος θα είναι τελικά οι δύο υποψήφοι για αποχώρηση στο απόψινό MasterChef. Ενώ νικητρία ομάδα αναδείχθηκε η πράσινη. Οι συμπαίκτες τους τους ψήφισαν γιατί θεώρησαν ότι αυτή ήταν η πιο αδύναμη στη δοκιμασία με τη γαλλική κουζίνα. Αισθάνομαι πάρα πολύ αμήχανα, γιατί υπάρχουν πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Δεν είναι και η καλύτερη θέση να βρίσκεσαι. Στέκομαι πίσω από τον πάγκο και νιώθω σίγουρη για την απόφαση που έχω πάρει. Ήταν λίγο περίεργο και ειδικά όταν ξέρεις ότι παίζεται το κεφάλι σου. Εκτός από τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο, οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι μπορείτε να αποχωρήσετε. Για τον Σαρμαυρογίνη δεν το περίμενα να βγει υποψήφιος. Πήρε πάνω του την ευθύνη. Τώρα αυτό το αν θα το βγει σε καλό ή κακό θα το δείξει το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Αλέξανδρο, γιατί είναι ένα άτομο που το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να το χτυπήσω το καμπανάκι. Πρέπει να συνέλθει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, σε ψήφισαν όλοι από τη δική σου ομάδα και 5 από τους κόκκινους. Πώς το εκτιμάς αυτό, ποια είναι η γνώμη σου? Με βαθμολογία 9 στο γλυκό από 3 κριτές και εγώ θα με ψήφιζα αν είχα τη δυνατότητα. Εσένα, Κωνσταντίνε, σε ψήφισαν 3 από την ομάδα σου και 2 από τους μπλε. Πώς το κρίνεις, ποια είναι η δική σου γνώμη γι' αυτό? Είχα ζητήσει από τα παιδιά να πάρω την ευθύνη χθες εγώ επάνω μου, γιατί ήταν δίκοπο το μαχαίρι. Ή έπρεπε να εκτεθεί όλη η ομάδα ή ο Κωνσταντίνος. Εγώ διάλεξα να εκτεθεί ο Κωνσταντίνος παρά η ομάδα. Είναι ελαφρά αυτονόητο αυτό, με την έννοια ότι είσαι αρχηγός και η ευθύνη πέφτει πάνω σου και για το καλό και για το κακό ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Για την ψηφοφορία όμως, για το γεγονός ότι σε ψήφισαν, πώς το κρίνεις, και δύο μάλιστα και από την άλλη ομάδα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν τα παιδιά. Σίγουρα για να βγάλουν τον εαυτό τους από τη δύσκολη θέση το κάνανε. Νομίζω ότι αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους και σίγουρα βρήκαν ένα εύκολο θύμα, αφού τους το είχα προτείνει κιόλας εγώ να πάρω εγώ την ευθύνη, για να βγουν από τη δύσκολη θέση. Σίγουρα όλοι θέλουν να παραμείνουν στο διαγωνισμό, αλλά ο καθένας με τον τρόπο του. Τι όπλα έχει ο καθένας, αυτά βάζει μπροστά. Ο Κωνσταντίνος έδειξε ενοχλημένος από την αρνητική ψήφο των συμπαικτών του και θεωρεί τον Αλέξανδρο εύκολο αντίπαλο για εκείνον. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοβάμαι τον Αλέξανδρο σαν αντίπαλο. Χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω. Γιατί πιστεύω στον εαυτό μου αρκετά
Και νομίζω θα μαγειρέψω καλά πάλι αύριο. Με ενόχλησε η ψήφος του Αριστοτέλη, με ενόχλησε η ψήφος του Κωστή, με ενόχλησε η ψήφος του Γεράρδου. Έπρεπε όταν κάναν τα λάθη τα δικά τους, δηλαδή εγώ να τραβηχτώ εκείνη τη στιγμή και να πω: παιδιά, δεν βγάλατε πιάτο. Εσείς θέλετε που χάσαμε να βγείτε στον τάκο. Άρα το μάθημά μου σήμερα είναι ότι ο Κωνσταντίνος ξανά τον ήρωα για να σώσει τους άλλους συμπαίκτες του δεν το κάνει. Δεν τη Βαλεντίνα και τη Μαριάννα πόρεσε, λέω πώς αυτά τα κορίτσια με κρίνουν ενώ δεν ήταν στην ομάδα και δεν ξέρω το πώς δουλέψαμε. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου. Ωραία, στο έχω ξεκαθαρίσει, έτσι. Ούτε σε υποτιμάει αυτό σαν μάγειρα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ήρθα στη δύσκολη θέση και δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε όλη την ευθύνη. Την παίρνει ο αρχηγός, για μένα πάντα, έτσι. Η εμπειρία μου και η γνώση στη μαγειρική είναι χιλιόμετρα μακριά και από τη Βαλεντίνα και από τη Μαριάννα. Είναι παιδάκια στη μαγειρική μπροστά μου. Δεν νομίζω να με βλέπει δηλαδή ανταγωνιστικά. Το γλυκό που έφτιαξε ο Αλέξανδρος βαθμολογήθηκε με 9. Πολύ χαμηλός βαθμός και γι' αυτό στέρισε από την ομάδα του την νίκη. Μετά τις βαθμολογίες που άκουσα, έχω να σας πω ότι νιώθω και απογοήτευση και θυμό, γιατί τελικά ήταν τόσο κακό το γλυκό. Που δεν μπόρεσε να δώσει μία βοήθεια σε δύο εξαιρετικά πιάτα. Απαράδεκτο ο Αλεξάνδρος. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι, τι στο καλό. Αυτό που κάνει μια πατησία με ένα γλυκό. Ζαχαροπλάζα. Μα κάνει ένα γλυκό, ρε παιδί μου. Κάνε ένα γλυκό και βοήθησε τα άλλα δύο πιάτα. Μανώλη, αυτό βασίστηκα και έβαλα τον Αλεξάνδρο μπροστά, γιατί έχει αποδείξει ότι στο γλυκό το έχει. Ναι, αλλά το τελικά, ναι, τελικά δεν το έχει. Δεν το έχει. Και εμένα μου έλεγε. Δεν έχω δαχτυλίδια, έχω το ένα, έχω το άλλο να κάνουμε. Δεν την έλεγα τίποτα. Υπήρχε πολύ εκνευρισμό και θυμό παράλληλα. Γιατί είχαμε χάσει, ενώ δεν έπρεπε, είχαμε κάνει τα καλύτερα πιάτα, τα πιο όμορφα και το γλυκό μας χαντάκωσε. Πόσο μάλλον που ήταν και ο Μανώλης στην παρέα, που ήταν και συνεργάτης με τον Αλέξανδρο και λίγο πολύ πέφτουνε και πάνω του καμπάνες. Μεγάλη ντροπή. Πήρα μέρος στο γλυκό, είναι δικό σας θέμα, μπορείτε να ψηφίσετε και εμένα, εγώ την πλάτη δεν την βγάνω από έξω, γιατί ήμουν και εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο. Αλλά δεν με έφυσε να πάρω μέρες. Δηλαδή, και ό,τι κάναμε καλό, το χάλασε τελευταία στιγμή. Αν έφυγε εσύ, Μανώλη, εγώ θα σε ψήφιζα και θα σου και στον Αλέξανδρο μπροστά σου. Εγώ θα το χαρώ. Αλλά όταν ξέρουμε όλοι τον Αλέξανδρο ότι είναι πολύ ισχυρογνώμων και με παροπίδες και όχι θα το κάνω εγώ και γιατί το έχω. Γιατί δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνει γιατί το έχω εγώ. Και τελικά βγαίνει να. Και τελικά βγαίνει να το στην ουσία. Για την εμπειρία τη στο MasterChef και του κριτέ, μίλησε η Μαρία Σινατσάκη σε περιοδικό τη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθεί το MasterChef. Πώ βλέπει τον εαυτό σου στην εκπομπή? Ναι, το παρακολουθώ. Είναι ένα πρόγραμμα που έβλεπα φανατικά σαν τηλεθεάτρια. Και σαν τηλεθεάτρια το βλέπω και τώρα. Η δημοσία αυτοκριτική είναι από τα πιο άβολα πράγματα στη γη. Αλλά σε διαβεβαιώνω ότι την κάνω ιδιωτικά. Ποια είναι η αδυναμία σου από τους κριτές? Δεν θα ξεχωρίσω κανέναν από τους τρεις. Γιατί ο καθένας είναι τόσο διαφορετικός από τον άλλον, αλλά παράλληλα τόσο καταπληκτική απέναντί μου. Ο Λευτέρης με προστάτευε και με πρόσεχε. Ο Δημήτρης ήταν ο φιλάρας των γυρισμάτων. Και με τον Γιάννη δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Μου είπες ότι σ' αρέσει η Μέρη. Πολύ. Mm-hmm. Πολύ. Καταρχήν είναι πολύ όμορφη και είναι όλο αυτό το πράγμα του. Μου κάνει πολύ ελληνική όλη της η παρουσία, τα μαλλιά της, το πρόσωπο της, το χαμογελό της. Μου κάνει ζεστός άνθρωπος. Δεν μου κάνει αλαζονική. Δεν μου κάνει να έχει έπαρση. Είναι τόσο όσο έχει και μία σεμνότητα απέναντι σε αυτό που κάνει να δοκιμάσει τα βηματάκια της. Δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν έχει λιγότερο ρόλο από την προηγούμενη οικοδέσποινα του MasterChef. Νομίζω ότι είναι διαφορετικές εποχές. Καταρχήν είμαστε υποψιασμένοι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Ευγενία Μανολίδου ήταν η πρώτη που βγήκε, έτσι, ναι. Και ήταν λογικό. Την είχε πάρει τότε και το Μέγκα από τον Αντένα, ήταν καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω, για να την προβάλλουν και να υπάρχει όλη αυτή μια περισσότερη έκθεση στην παρουσία της. Και μετά ήταν η Μανολίδου που ξέρουμε, δηλαδή αυτό όπως το ξέρεις, δηλαδή θυμόμαστε όλοι τα θα καταρρεύσω και όλα αυτά τα πράγματα. Έκλεβε την παράσταση όμως η Μανολίδου. Ας μην μιμηθώ και εγώ τα ρούχα της γιατί δεν έχω τόσο καλό κουμπί. Ναι, αλλά την παράσταση τώρα την κλέβουν περισσότερο η κριτική επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό είναι το παιχνίδι όμως, δηλαδή τόσο όσο πρέπει να είναι. Και να σου πω κάτι, ήταν ενοχλητικό και για ένα μικρό κορίτσι να διεκδικεί ένα χώρο από τον κύριο Λαζάρο, από τους κυρίους γύρω-γύρω διαφορετικό και από τους παίκτες. Νομίζω ότι είναι σε μια σοβαρή και τόσο όσο μετρημένο το κορίτσι αυτό. Ναι. Και γι' αυτό μου αρέσει και πολύ. Και, και δεν μπορώ τα παιδιά με την έπαρση. Ούτε και τα καλά παιδιά πια τα μπορώ στην τηλεόραση με πολύ καλό παιδί. Δεν προσποιείται. Θέλω τη διαφορά παιδί, και την. Ναι, ακριβώς. Δεν προσποιείται το καλό αυτό. Παιδί. Είναι. Και είναι και δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, έτσι. Καμία σχέση, κυρία Μανολίδου,
με την. Όχι, καταρχήν είναι ούτε εδώ κιόλας είναι και παιδί. Είναι μικρό. Και τελικά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είχε απόλυτο δίκιο η Μαρία Μπεκατόρου ότι είναι πολύ άδικες συγκρίσεις ανάμεσα στην Ευγενία Μανολίδου και την Μέρη Σνατσάκη. Και στη Μαρία Μπεκατόρου πάντα είναι, υπάρχει ένα αυτό για την Ευγενία Μανολίδου. Να. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι θα ήταν άδικο πάρα πολύ, σαν να λέμε ότι επειδή έκανε ρούλα κορομιλά πρωινό πρώτη, έπρεπε όσες βγήκαν στην ελληνική τηλεόραση να συγκρίνονται με τη ρούλα. Δεν γίνεται. Για να σας είναι άδικο, σας ταιριάζει. Είναι άδικο για τις κοπέλες. Σας ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Δηλαδή, πιστεύετε ότι τη πάει αυτός ο ρόλος στο Masterchef τη Μέρη Σνατσάκη. Ναι, απόλυτα. Αυτό λέω ότι νομίζω ότι έτσι είναι. Και νομίζω ότι στο ξένο. Δεν είμαι και ειδική γιατί δεν τα παρακολουθώ. Τα βαριέμαι εγώ αυτά με τις κουζίνες και βαριέμαι και τα reality. Δηλαδή αυτό να κλαίνε γιατί δεν τους βγήκε η μπεσαμέλ. Να θρυνούν, να βλέπεις άντρες δύο μέρες. Να πολύ να γίνεται σε πιο υπερβολικό βαθμό. Να χτυπιούτο και να κοπανιούνται. Ναι, ναι, δεν φέρω αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι στο ξένο δεν υπάρχει παρουσιάστρια. Ναι, δεν υπάρχει παρουσιάστρια. Δεν υπάρχει κανένα. Είναι δικό μας το σύστημα αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά οι κριτές. Είναι κριτική επιτροπή. Αλλά οι παρουσιαστές κάνουν για 10 παρουσιαστές. Οι παρουσιαστές, λέω, οι μάγειροι στο ξένο κάνουν για 10 παρουσιαστές. Ο τρόπος που μιλάνε και συμπεριφέρονται, είναι απίστευτος. Ναι, εντάξει, πρόκειται και για αγορές όμως πολύ πιο μεγάλες και για καριέρες πολύ πιο μεγάλες που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και, ναι, τηλεοπτική νοοτροπία διαφορετική. Τηλεοπτική νοοτροπία. Εδώ είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι λίγο τα έχουμε και χαμένα λίγο ακόμα. Καθόμαστε όλοι λίγο μετέωροι, έτσι, ξέρεις, περιμένουμε να δούμε. Έχουμε, ναι. Αυτό. Και συγκρίνουμε. Συγγνώμη. Πάντα. Όχι, καλή προσθέτω, λέει μου, είναι δυνατό. Ματάρες. Πάμε να δούμε το Masterchef. Καταρχάς, χθες να πούμε ότι κοντροκτυπήθηκε με το Πάμε πακέτο της Βίκης Χατζηβασιλείου, το οποίο όμως εχθές είχε κάτι ξεχωριστό για κάτι ιδιαίτερο. Εκτός ότι είχε μια ιστορία με ανατροπές που θα δούμε και στη συνέχεια, ήταν και το επεισόδιο εκείνο το οποίο γυρίστηκε την ημέρα που η Βίκη Χατζηβασιλείου έχασε τον πατέρα της. Πάμε να δούμε. Είναι από τα πιο ιδιαίτερα πακέτα που έχουμε ανοίξει ποτέ. Από τα πιο δυνατά, μέσα στην όλη ανατροπή του. Είναι η τραγική ηρωνία. Την ώρα που η Βίκη Χατζηβασιλείου μέσα από την εκπομπή της βιώνει μια μεγάλη ανατροπή, καθώς ανακοινώνει το θάνατο της αδερφής μιας καλεσμένης της, την ίδια ώρα γίνεται γνωστό η τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα της, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό στην ίδια από τους συνεργάτες της, που περίμεναν να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της εκπομπής. Λοιπόν, η αδερφή σας επίσης προσβλήθηκε από καρκίνο, όπως και ο πατέρας σας. Πάλεψε 9 χρόνια αυτό. Στο τέλος, έχασε τη μάχη. Η μοίρα παίζει άσχημο παιχνίδι στην παρουσιάστρια, καθώς την ώρα του γυρίσματος γίνεται γνωστός στους οικείους της ο θάνατος του Βασίλη Χατζηβασιλείου. Δηλαδή ο πατέρας σας έφυγε από αυτή τη ζωή και δεν ξαναείδε την κόρη του. Όχι. Τι κρίμα, τι κρίμα. Η Βίκη Χατζηβασιλείου, που αγνοεί τα όσα συμβαίνουν στη γενέτειρά της στο Κιλκής και την επώδυνη για αυτήν εξέλιξη, συνεχίζει κανονικά την εκπομπή της. Συγκλονιστικές ιστορίες, μακρινές διαδρομές, απίστευτες ανατροπές, τρομερά συναισθήματα. Η μοίρα επεφύλασε μια συγκλονιστική εξέλιξη τόσο μέσα στην εκπομπή της, όσο και στην ίδια, αφού είναι από τις σπάνιες φορές που ένα πρόσωπο το οποίο αναζητά έχει πεθάνει. Εδώ τελειώνουν τα πακέτα για απόψε. Αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων της εκπομπής, γίνεται γνωστό στην ίδια το θλιβερό γεγονός του θανάτου του πατέρα της. Για τη Βίκη Χατζηβασιλείου είναι η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής της. Κάτι που αποτυπώνεται και μέσα από την ίδια που έγραψε στο Twitter. Μια εβδομάδα ακριβώς χωρίς πατέρα. Η πιο μαύρη και άδεια εβδομάδα της ζωής μου μέχρι σήμερα. Το απεύχομαι στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Η ίδια είχε μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, είχε διοργανώσει και την επέτειο γάμου τους στο εξοχικό του σπίτι στον Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμαξαλάν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράσταση. Η αγάπη σας και οι ευχές σας ελπίζω να γίνουν φυλαχτά για να περάσουν γαλήνια τα τελώνια. Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου έφυγε ήρεμα βλέποντας τηλεόραση. Έφυγε ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Αγωνιστής της αντίστασης, λεβέντης της ζωής, άρχοντας της ψυχής. Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι κόρη του.
Πολύ εύθυμη συζήτηση είχαμε και μέσα. Αυτά είναι καρμικό. Είναι μέσα στη ζωή. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Θέλω να σας πω ότι η κυρία Χατζηβασιλείου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είναι κοντά δίπλα στη μαμά της. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα επιστρέψει σύντομα στην Αθήνα για τα καθήκοντα επαγγελματικά της καθήκοντα, γιατί δεν θέλει ούτε να πιεστεί ψυχολογικά και είναι το λιγότερο, λέει, που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή για τη μητέρα της. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς την εξυπηρετεί και το γεγονός ότι κάποιες εβδομάδες προβάλλονται οι εκπομπές σε επανάληψη, κάποια best. Οπότε θα δώσω αυτό το χρόνο και εκεί να συνηθίσει στην πραγματικότητα. Πάντως είναι τρομερό ότι αυτό που λέμε, ας πούμε, είναι μέσα στη ζωή, λέει η Φιωριντέλα. Είναι μέσα στη ζωή, αλλά δεν περνάει. Ούτε ο χρόνος βοηθάει, ούτε περνάει, ούτε όλα αυτά που λέμε, τις παρηγοριές του, αυτό δεν περνάει. Και ούτε η ηλικία παίζει. Όχι. Ούτε η ηλικία παίζει. Και όποιος το έχει περάσει είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κενό. Η κυρία Χατζηβασιλείου κάνει τώρα τον αγώνα της. Δηλαδή. Απλώς κάποιοι προτιμούν να γυρίσουν πολύ νωρίς για να μπουν ξανά στην πραγματικότητα και να ξεχαστούν. Ναι, νομίζω ότι ο βασικότερος λόγος, Δήμητρα, είναι αυτός. Είναι η μαμά της, ότι θέλει να τη στηρίξει για να είναι δίπλα της, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μόνη της. Και θέλω να. Και ο καθένας διαχειρίζεται, συγγνώμη, Φλωρίντα, τον πόνο όπως αυτός νιώθει καλύτερα. Και μπορεί να κλειστεί σπίτι, μπορεί να πάει στη δουλειά. Η συγκεκριμένη εκπομπή της Βίκης Χατζηβασιλείου είναι και μια εκπομπή που είναι αρκετά ψυχοφθόρα. Δηλαδή θέλω να πω, όταν παρουσιάζεις μια εκπομπή με τόσο πόνο, με τόση θλίψη, δεν μπορείς να είσαι κι εσύ χάλια ψυχολογικά και στεναχωρημένος. Πρέπει να είσαι εσύ δυνατός. Οπότε είναι διπλά δύσκολο. Πάντως το μήνυμα της στο Twitter γενικότερα συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το μία εβδομάδα χωρίς πατέρα, η πιο τραγική εβδομάδα, ήταν πραγματικά συγκινητικό. Και σε αυτό που είπες για το πώς διαχειρίζεται ο καθένας τον πόνο του, επειδή υπήρξαν πολύ κακοπροαίρετοι και το βλέπα καθόλου την διάρκεια της εβδομάδας, που έγραφαν με τον τρόπο τους για ποιο λόγο η Βίκη Χατζηβασιλείου έχει γράψει κάποια πράγματα στο Twitter, αν δεν είχε μπει στη διαδικασία και η ίδια να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που την αγαπάνε και την στηρίζουν. Μία δύσκολη στιγμή της θα λέγανε ότι επικοινωνεί μόνο τα πράγματα που θέλει. Ναι, το μα ξέρεις πόσα μηνύματα στείλανε τηλεθεατές και φανς της κυρίας Χατζηβασιλείου. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, να απαντήσει και ακριβώς να πει ένα ευχαριστώ που με στηρίζετε. Εντάξει, τώρα σε τέτοια μεγάλα πράγματα όπως αυτού του είδους η οριστική απώλεια, δεν πάει και η γλώσσα μου να πω το. Να ψάχνουμε να βρούμε για να κατηγορήσουμε κάποιον είναι και λίγο μικρόψυχο από όποιον το κάνει πολύ μικρόψυχο. Και πόσος κόσμος συμπάσχει, παιδιά, με τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Όντως, και τα βλέπουμε και στις εκπομπές. Να παραμείνουμε στα τηλεοπτικά, αλλά να αλλάξουμε έτσι κλίμα και στρατόπεδο. Ακριβώς αυτή η λέξη μου ήρθε και εμένα στο μυαλό. Και να πάμε να δούμε μία διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς. Ο ένας είναι πάρα πολύ καταξιωμένος, είναι ο κύριος Αθερίδης, τον οποίο τον εκτιμούν όλοι συνάδελφοι και κοινό, και ο άλλος είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος με τη συμπεριφορά του έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις αρκετές φορές. Και αναφέρομαι στον Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Περίμενε, γιατί έκανε σαν. Γιατί συνεργαζόμαστε, τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι πολύ αγαπημένο μου παιδί. Πολύ αγαπημένος αυτός και συνεργαζόμαστε κιόλας. Δεν το ήξερα το θέμα. Σε τι πλαίσιο γιατί συνεργάζεστε? Είμαι στο θέατρο, συνεργάζομαι με τον κύριο Λιβαδά στο θέατρο Αμυράλη, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χάρη το Ρώμα ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος. Εγώ πολύ έτσι. Το είδα το Χάρη με τα μάτια μου. Πάμε να δούμε λιγάκι το θέμα και θα σου πω. Λοιπόν, το λες και κόντρα, το λες και ίδρυκα, το λες και καυγά. Έχει να κάνει, όπως είπες και εσύ, Ελεονόρα, με τον κύριο Αθερίδη και με τον κύριο Μπουσουλόπουλο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η σειρά Το Πίσω στο Σπίτι αναζητούσε από τον Οκτώβρη νέους συνεργάτες, νέους ηθοποιούς για να πλαισιώσουν τη σειρά έτσι σε ένα πλαίσιο ανανέωσης του σίριαλ. Επιλέχθηκε λοιπόν πρώτα ο κύριος Γιώργος Χριστοδούλου, που έχει μια πολύ σημαντική πορεία στο χώρο, και αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη όλα αυτά, και αμέσως μετά υπήρχε κι άλλος ένας ρόλος που αναζητούσε η σειρά και όλοι κατέληξαν στον κύριο Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Όταν λοιπόν το έμαθε αυτό ο Θοδωρής Αθερίδης, ενοχλήθηκε πάρα πολύ από την επιλογή αυτή και έριξε πόρτα που λέμε, για να μην είναι ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος στη σειρά. Γιατί όπως φαίνεται από το δημοσίευμα που έχει σήμερα και το TV Zapping, υπάρχει μια παλιά κόντρα μεταξύ των δύο ηθοποιών από μια συνεργασία που είχαν σε θεατρική παράσταση, η οποία κατέληξε σε έναν καυγά. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα ο Θοδωρής Αθερίδης να μην του αρέσει καθόλου η συμπεριφορά του κυρίου Μπουσουλόπουλου. Και έτσι, είναι επιφυλακτικός απέναντί του. Ακριβώς, και να μην θέλει στο cast
τον ηθοποιό, τον νεαρό ηθοποιό, με αποτέλεσμα να προτείνει έναν άλλον ηθοποιό, τον Λευτέρη Λευτερίου, με τον οποίο συμπροταγωνιστεί στο θέατρο αυτή την περίοδο ο κύριος Σταθερίδης, και τελικά να πάρει το ρόλο ο Λευτέρης Λευτερίου. Είχε προκύψει ξανά, να πω κάτι, ναι. Είχε προκύψει ξανά αυτό το θέμα πριν 2 μήνες. Ο κύριος Σταθερίδης είχε απαντήσει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και καλά έκανε ο άνθρωπος. Τώρα για να ξαναπροκύπτει αυτό το θέμα σημαίνει ότι κάτι παίζεται και κάτι συμβαίνει. Αλλά αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι το εξής, ότι ο κύριος Σταθερίδης είναι ένας ηθοποιός και σκηνοθέτης συγχρόνος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά, Ελεονόρα και παιδιά, λοιπόν, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα τα παιδιά, τα στηρίζει, όπου ξέρεις τώρα ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος είναι και νέος, είναι και ταλαντικός, είναι και γεραστικός. Θέλω να μου πει λιγάκι η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα θέλω να μου πει που τον γνωρίζει και συνεργάζεστε και έχεις προσωπική άποψη μαζί του, για εκείνον μάλλον. Ναι. Θέλω να μου πεις λιγάκι τι παιδί είναι, τι άνθρωπος είναι. Έχουν ακουστεί διάφορα και έχει χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπος από συναδέλφους του κυρίως. Είναι καλλιτέχνης. Καλλιτέχνες, είναι αυτό σε δεν συμπεριφορές. Όμως. Όχι, όχι καθόλου, δεν βέβαια, μου ψάχνω να του βρω καταρχήν άλλο. Καλλιτέχνης είναι και Μαρία Κάλλας, καλλιτέχνης είναι και οποιοδήποτε θεωρεί ότι προσφέρει κάτι στην τέχνη και μπορεί να μην και η Μαρία Κάλλας ήταν έξω από τα μέτρα για τα δικά μας των ανθρώπων οι οποίοι δεν ασχολούμαστε με αυτά. Είμαστε Το δε Μαρία Κάλλας δεν ήταν τυχαίο αυτό που σου έφερε σαν παράδειγμα. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα, έβλεπα ένα αφιέρωμα σε επανάληψη που είχε στο Skype. Που είχε πει Μαρία Κάλλας προσέξω. Και έβλεπα μια Μαρία Κάλλας η οποία μιλούσε στους δημοσιογράφους με άνεση. Κάτι που ενδεχομένως νεότεροι ηθοποιοί εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουν. Ναι, επίσης έδειχνε ότι όταν τη ρωτήσανε για τον Άση, μίλαγε. Και λέει: παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου, είσαι για όλα τα άλλα. Αλλά ήταν η Μαρία Κάλλας, την οποία είχες να τη ρωτήσεις για την Τραβιάτα. Yeah. Έτσι τότε. Και συγχωρούνται όλες τη Μαρία Κάλλας. Το έργο της ξεπερνούσε το τι έκανε στην προσωπική της ζωή. Όταν έχεις τέτοιο έργο, ναι, να ασχοληθώ με το έργο. Όταν έχεις, δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Όταν δεν έχεις. Αρνητικά σχόλια για τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο από τη στιγμή που συνεργάζεστε κιόλας, δεν έχεις ακούσει. Εμένα μου ζήτησε η Ελεονόρα να πω την άποψή μου για τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και να ολοκληρώσω αυτό αγαπημένο μου μισολεπτό και αμέσως. Λοιπόν, είναι ένα νέο παιδί, είναι καλλιτέχνης, έχει διαφορετική συμπεριφορά από ό,τι πιθανόν έχουμε μια συμπεριφορά οι άνθρωποι που καλούμαστε να κάνουμε πιο κανονικές δουλειές, εντός εισαγωγικών, ενώ δουλειές που δεν θέλουν τόσο πολύ ταλέντο. Είναι ευγενής, σε μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ευγενής, είναι πάρα πολύ συνεπής στη δουλειά του, είναι στην ώρα του στο θέατρο. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος, έχει εξαιρετική σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Ασχολείται με τη μουσική του και είναι πάρα πολύ ικανός και σε αυτό και κάνει και τις συναυλίες του, τις εμφανίσεις του, τα πάντα. Είναι ένα παιδί που θα σηκωθεί να πάει να δει τον παππού του στο ναύπλιο και είναι ένα παιδί οικογένειας, δεν είναι όλα αυτά. Ναι, πάντως έχεις παρακολουθήσει όλα αυτά τα οποία συμβεί με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο ίδιος σε πολύ μεγάλους καταξιωμένους τοπίους. Το έχω παρακολουθήσει, αλλά η άποψή μου επίσης είναι ότι οι πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, όταν ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλοι και είναι καταξιωμένοι, με τους νέους ανθρώπους και σε όλες τις δουλειές και εμείς στη δουλειά μας, πρέπει να κάνουμε και λίγο πιο εκεί και να δέχουμε και κατανόηση στα μικρότερα παιδιά και να τα βοηθάμε και λίγο και να κάνουμε και πιο πέρα στο δρόμο μας. Και όχι να τα περιμένουμε με την καραμπίνα. Δηλαδή, ένα είδε με πίσω ότι είμαι ταλαντούχο και δεν γράφω ωραία να σου ρίξω να σε φάω γιατί δεν μου είπε έτσι. Όχι, και σε συνεντεύξει του, δεν είναι τόσο. Και αφημίσει πρέπει να πάω. Πρωτού όμω πάω σε διαφημίσει, θέλω να υπενθυμίσω το δώρο μα στου τηλεθεατέ μα. Διότι στενεύουν τα όρια, δεν έχετε περιθώρια. Θα πρέπει αμέσως να διεκδικήσετε το καλάθι της χρονιάς με όλα αυτά τα είδη που βλέπετε, τα οποία θα σας έρθουν στο σπίτι και σε ποσότητα, καλύπτοντας τις ανάγκες έως και έναν χρόνο. Και όταν λέω ότι είναι το καλάθι της χρονιάς, εννοώ ότι αποτελείται από τα πιο ακριβά προϊόντα που αποτελούν ταλκά στη λίστα κάθε νοικοκυράς. Αυτά είναι τα απορρυπαντικά, τα οποία αφορούν σε όλο τον καθαρισμό του σπιτιού. Είναι τα απορρυπαντικά για το πλυντήριο, αλλά και για τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε στο χέρι. Είναι το λάδι, έτσι, ελαιόλαδο, ωραιότατο ελαιόλαδο, σε ποσότητα που θα σας καλύψει τις ανάγκες για έναν χρόνο. Είναι ζυμαρικά, είναι ντοματοχυμός, είναι επίσης καφέδες, ελληνικός και στιγμίως, αλλά και φίλτρα καφέ παρέα με ζάχαρη. Όλα αυτά σε ένα καλάθι, αποκλειστικά και μόνο για εσάς, για δεύτερη μέρα, δώρο ημέρας το κάνουμε εμείς αυτό, και το διεκδικείτε με και το ονοματεπώνυμο στο 54888 ή 9011-405-404. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά, πολύ λίγα λεπτά και πάλι πίσω.
Να είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας με Αλεξάνδρα Τσόλκα στην παρέα μας. Και θέλω να πάμε να δούμε τον πολύ γλυκό και συμπαθή, δεν ξέρω εσύ τι προσωπική άποψη έχεις, Βλάση Χολέβα. Ο οποίος πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπος και αυτός με φήμες, όπως όλα τα ζευγάρια νομίζω τελικά στη Σόουμπιζ, έρχονται αντιμέτωπα με αυτές τις φήμες κάποια στιγμή στη σχέση τους. Ότι και καλά, επειδή έχουμε καιρό να τον δούμε με την σύζυγό του, είναι σε φάση που η σχέση τους περνάει κρίση. Ο ίδιος παίρνει θέση και απαντά σε αυτές τις φήμες, δείχνοντάς μας μάλιστα και τη Βέρα. Και μας εξηγεί πού βρίσκεται η σύζυγός αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όποιος κυνηγάει τη δουλειά του και είναι από πάνω, πιστεύω ότι θα επιβιώσει σε οτιδήποτε και ανασχολείται. Εγώ εδώ είμαι μέχρι τις 12:00 το βράδυ κάθε μέρα και ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε και τα ραντεβού, γίνονται συλλογές κτλ. Γι' αυτό το λόγο και έφυγε και η Άννα τώρα πάλι για ένα μήνα να δει και η μικρή τους παππούδες στη Γερμανία. Έχει εκείνη δουλειές έξω που τις κάνουν κάποια κλεισίματα κλπ. Και έτσι είμαστε αφοσιωμένοι στη δουλειά. Διαβάσαμε ότι χωρίσατε. Για ποιο λόγο, εφόσον δεν ισχύουν αυτά, θεωρείς ότι βγήκαν στον αέρα, ή μήπως και κάποιοι ανταγωνιστές? Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν, με ξέρεις τόσα χρόνια. Δεν έχω βγει ποτέ να μιλήσω, να πω το ένα ή το άλλο. Έτσι. Ούτε δεν είναι θέμα, δεν έχω να διαψεύσω ή να πω ότι ισχύει κάτι. Θεωρώ γενικά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να αμυνθώ ή να πω για ποιο λόγο λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή είμαστε 5 χρόνια μαζί με την Άννα, έχουμε μια κορούλα, παλεύουμε όπως όλος ο κόσμος, δουλεύουμε. Όλες οι σχέσεις έχουν τα ups and downs τους, τα πάντα, δεν έχει δηλαδή και δεν είναι κανένα θέμα. Είμαστε καλύτερα από ποτέ ίσως. Το ότι έφυγε τώρα δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Ίσα-ίσα έφυγε γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι εμπιστοσύνη έχει ο ένας στον άλλον και πόσο είμαστε μαζί. Φαντάζομαι είναι και τόσο πολύ γενικά οι ώρες που δουλεύεις, που σας ανανεώνει και μια φορά και η απόσταση, όταν και η Άννα πηγαίνει στη Γερμανία και φεύγει. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό και πολλά μοντέρνα ζευγάρια το έχουν αυτό, το έχουν εντάξει μέσα στις σχέσεις τους. Μου είχε φανεί παράξενο όταν ένας κολλητός μου φίλος μου το είχε πει στην αρχή. Ότι η γυναίκα μου λέει θα πηγαίνει και καμιά φορά στο σπίτι της, θα πηγαίνει εδώ. Και όμως αυτό είναι όντως μια ανανέωση. Εννοείται. Ο καθένας, πάντα ο καθένας θέλει να μείνει και λίγο μόνος, να ηρεμήσει λιγάκι και να ξανά να είναι μαζί με τον άνθρωπό του. Εγώ όταν είμαι εδώ, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ έτσι συνέχεια και νιώθεις τύψεις γιατί δεν μπορείς να πας να δεις την οικογένειά σου ή το παιδί σου κτλ. Λες καλύτερα να και εκείνο να αισθανθεί καλύτερα ή θα δει τους παππούδες του, θα το φροντίσουν, και εκείνο θα έχει άλλες εμπειρίες. Έτσι, οπότε όλα μια χαρά. Τη φοράμε για τις κακές τις γλώσσες. Η απόδειξη λοιπόν ότι όλα είναι πολύ καλά. Πάντα τη φόραγα. Πάντα τη φόραγα, δεν την έχω βγάλει ποτέ. Δηλαδή, ποτέ δεν την έχω βγάλει. Είναι βέβαια, τις βγάζουν από την αρχή, δεν τη φοράνε. Εσύ είσαι τυπικός εκεί. Γιατί, ή το κάνεις ή το κάνεις. Δεν κατάλαβα γιατί να τη βγάλεις. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού το κάνεις και σ' αρέσει, μια χαρά είναι. Αλλά νομίζω γενικά το γεγονός ότι συζήτησαν τη σχέση με την Άννα, τι συμβαίνει και με τους χώρους, ότι και καλά κάποιοι έλεγαν ότι πας καλά, ενώ εγώ γνώριζα ότι πας πολύ καλά και ανανέωσες τους χώρους. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, δεν ισχύουν. Προφανώς είσαι ένα πρόσωπο lifestyle πλέον, δεν είσαι μόνο σχεδιαστής, είσαι και στο lifestyle, γι' αυτό ασχολούνται νομίζω μαζί σου. Εσύ τι πιστεύεις? Καλώς κακώς η δουλειά μας έχει να κάνει με προβολή. Γι' αυτό και είμαι και εδώ. Δηλαδή παγκοσμίως είναι αυτό, δεν είναι το κάνουμε. Ο κάθε σχεδιαστής και γι' αυτό το λόγο βάζει και την υπογραφή του στις συλλογές του, πρεσβεύει ένα τρόπο ζωής, έτσι, πρεσβεύει μια εικόνα. Και αυτή την εικόνα είναι που αγοράζει κυρίως ένας καταναλωτής. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Και έκανε πολύ καλά όλοι. Πολύ ωραίο, έτσι όπως ζήσει και πριν το γάμο. Πόσο ερωτευμένο ζευγάρι και πόσο ωραία σχέση. Πολύ και ξέρω την ιστορία, το ερωτά τους. Γενικά πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι ο Βλάσης. Τελικά να έχουμε ρωτά, αλλά δεν έχω σχεδιαστείς. Δεν εγώ νομίζω πάρα πολύ τη σχέση τους και την ευτυχία. Καλέ, μιλάει. Ποιος? Μιλάει και μιλάς πάνω σας. Δεν με βλέπει από εδώ που κάνω. Όταν μιλάτε άλλοι επάνω μου, Ελεονόρα μου. Τζορτζέλα, δεν τολμάει κανένα να το κάνει. Δεν πειράζει. Εσύ ο δοστρωτήρας, Τζορτζέλα μου. Περνάς από πάνω μας και μας λιώνεις. Φλωριντάκι μου,
Απλώς ήθελα να πω ότι εμείς που το Βλάση τον ξέρουμε και είναι και φίλος μας, είχαμε πολύ στεναχωρηθεί όταν μάθαμε ότι περνούσε κρίση με τη γυναίκα του, γιατί είχαν μόλις αποκτήσει και ένα παιδάκι. Εκείνη ήρθε από Γερμανία εδώ να μείνει μόνιμα, γιατί είχαν παντρευτεί κτλ. Και πολύ χαίρομαι που τελικά δεν ισχύει αυτό και θα συνεχίσουν να είναι μαζί. Πες το Τζο. Πες, Τζορτζέλα, τι νομίζεις και θεωρείς για να. Όχι, τώρα δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτό ήθελε να πει. Αποκλείεται να μην το παρακαλούμε. Αλήθεια τώρα, μεταξύ μας. Την άποψή μου. Μπορούμε να πάμε λιγάκι μέχρι τον Βαγγέλη Θεοδόρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου είπε, με έχει προετοιμάσει ο αρχισυντάκτης μου, ότι θα μου δείξει ένα θέμα το οποίο θα με κάνει έξαλλη. Καλησπέρα λοιπόν από το star.gr, με εξαλωσύνες. Για λέγε. Λοιπόν, θα δούμε κάποια παιδάκια που έγιναν κλόνοι των επωνυμών και φωτογραφίζονται στο κόκκινο χαλί όπως ήταν προημερών οι στάρ στις χρυσές σφαίρες. Τα γλυκούλια! Γλυκούλια. Χαριτωμένο είναι. Μπράβο τα παιδιά. Ποιες είναι καλέ κλόνες? Τι είναι τα παιδιά πέτοιμες? Ναι, ραντε. Μικρομέγαλο. Τι είναι αυτό κλόνες, είναι του Τζορτζ Κλούνεϊ? Ναι, είναι ένα κόνσεπτ που σκέφτηκε η φωτογράφος Τρίσια Μέσερ, η οποία έχει φωτογραφίσει πολλούς στάρ του Χόλιγουντ. Έβαλε στη λίστα να αντιγράψει τα ρούχα και έβαλε τα παιδάκια να φωτογραφηθούν όπως στάρ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και Στέισι Κίμπλερ ως Αν Χάθαουεϊ. Θέλω να μου φέρετε μπροστά την Αν Χάθαουεϊ. Μπορώ να τα δω όλο αυτό μαζί το πράγμα. Δεν εντυπωσιακό πάντως. Οι τεράστια, πώς το λένε, μοιάζουν πάρα πολύ. Παιδιά, μου δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εικόνα. Είναι πάρα πολύ χάλια και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ χάλια. Ότι αισθάνονται τα παιδάκια αυτά. Έλα, μωρ, δεν αισθάνονται. Κοίτα, ναι, ότι κοιτάζατε, αν είναι μοντέλα, τα παιδάκια είναι για κράξιμο. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά. Αν δεν είναι, όχι, εντάξει. Για μια φορά μπορεί να έχει τη χαρά να το κάνει. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, πώς δίνεται ένα παιδάκι το. Τις απόκριες που θέλει να βαφτεί, να φτιάξει το μαλλί του, να αυτό είναι ευχάριστο. Δηλαδή περνάνε ευχάριστο. Τις απόκριες τον τίνεις και τον τίνεις και με υπογραμμίζοντας και μία αστειότητα της ημέρας και οτιδήποτε. Δεν τον τίνεις σαν μικρή νύφη. Δεν τον τίνεις εδώ πέρα να ψάχνεις να βρεις και να υπερτονίσεις αισθησιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν βάσει τη ηλικία σε ένα παιδί. Αυτό είναι εμπορευματοποίηση τη παιδική ηλικία, απαράδεκτη έξω το πόδι του παιδιού και το τακούνι. Και το χέρι, δηλαδή. Είναι απαράδεκτο και δεν ξέρω πού μπορεί να απευθύνεται και τι να προσπαθεί να βγάλει μια τέτοια φωτογράφηση. Τώρα το παιδάκι αυτό υποδίεται τη Χάλι Μπέρι. Είναι αλήθεια, και αναζητά το κόνσεπτ αυτή τη φωτογράφηση που μπορεί να κρύβει. Δηλαδή η φωτογράφηση το δικαιολογεί με κάποιο τρόπο, Βαγγέλη, αυτό. Και καλά είναι πώ είναι τα μικρά παιδιά με βάση του στάρ. Αλλά είναι καθαρά για εμπορικούς λόγους. Και τι λένε οι γονείς. Οι γονείς τι λένε. Οι γονείς προφανώς για να τα έχουν πάει εκεί πέρα δεν θα λένε κάτι κακό, θα συνεννούν. Μα υπάρχουν και κατάλληλοι γονείς που το παιδί τους το εμπορεύονται ή δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους γίνεται. Κακό δεν είναι να έχουν πρότυπα, ας πούμε, τις ηθοποιούς που είδαμε ή τους ηθοποιούς. Γιατί έχουν κάνει μια καριέρα, είναι ταλαντούχοι αυτό. Αλλά όλο αυτό το στήσιμο και να αισθάνονται και να νιώθουν έτσι όπως βλέπουμε εκεί πέρα, αυτό νομίζω κάνει κακό. Κάνει κακό στο χαρακτήρα του παιδιού. Έτσι δεν είναι? Για πάμε να δούμε και έχουμε κάτι άλλο. Σχετικά με αυτό, τώρα θα πάμε στους Star και θα πάμε στα Oscar. Λοιπόν, οι μάγειρες λοιπόν των Oscar αποκάλυψαν τι ετοιμάζουν για το βράδυ, τι θα φάνε οι 1500... ηθοποιοί οι οποίοι θα βρεθούν στην τελετή. Και θα βοθρονιάσουν. Παιδιά τρώνε. Λοιπόν, θα βοθρονιάσουν λοιπόν 50 διαφορετικά πιάτα. Ναι. Ο καθένας. Θα είναι διαθέσιμα. Αν θες να φας και από τα 50, τρως και από τα 50. Μπουφέ. Θα πληρώνουν αυτά. Όχι βέβαια. Και ποιος θα πληρώνει? Το κράτος. Η Ακαδημία. Η Ακαδημία των Όσκαρ. Η Ακαδημία των Όσκαρ. Μάλιστα. Τι θα έχει λοιπόν? Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχουμε Αστακό που είδαμε στα πλάνα. Έχουμε Σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Αυτά που βλέπουμε είναι τα μπέργκερ με μοσχάρι Κόμπε, το οποίο όπως ξέρετε έχει 190 ευρώ η μερίδα. Ναι, γιατί το κάνει μασάζ, λέει, την ώρα που τρώει κάτι περίεργα και γι' αυτό το κάνει μασάζ. Και μετά το σφάζουν το καϊδάκι. Ακριβώς. Θα έχει πάρα πολλές σαλάτες για να μην σου πόσουν οι άνθρωποι από το κρέας, θα έχει ψαράκι, άφθονη σαμπάνια και πάρα πολλά γλυκά. Τι να σου πόσουν, αυτοί οι Ρωσοί έχουν τόσο τη δίαιτά τους, που τρώνε. Καλέ, αυτοί θα πάνε νηστικοί εδώ και δεν ξέρετε. Ακριβώς, θα πάνε νηστικοί για να χορτάσουν εκείνο το βράδυ. Θα σκίζονται τουαλέτες, δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να φάνε γιατί φοράνε αυτούς τους κορσέδες που έχουν χάσει του κόσμου τα κιλά. Πού θα το βάλουν? Μπορείς να φας όρθιος. Στα glass bag τα διαφημισμένα εκεί, τα υπέρλαμπτα τα τόσα θα μπαίνουν μέσα τα κοντή. Ναι, όχι ρε. Φανταστείτε ότι, συγγνώμη, είναι 1500. Δηλαδή, 1500, μια μπουκιά ο καθένας να φάει, θα φύγει τόσο φαγητό. Κύριε Σταξ, δεν είναι κανονική.
Ναι, Βαγγέλη, τι έλεγες. Ότι δεν είναι και κανονικές οι μερίδες. Όπως βλέπετε, είναι πιο περιορισμένα τα μέγεθη. Δεν είναι ελληνική μερίδα αυτή που βάζουμε εμείς, έτσι. Πάντως τους πιάνει μία πείνα, παιδιά, από τα Όσκαρ. Θυμάμαι πάρα πολλές. Ναι, μωρέ, τους κόβει. Τους ανοίγει η όρεξη από το κόκκινο χαλί. Θυμάστε που είχαμε δει. Κάνουν και διάλειμμα και βγαίνουν έξω και πάνε στο μπαρ και παίρνουν σνακ. Ειδικά και στον πρώτο ανδρικό ρόλο, σε πάει άστα. Μία κυρία που είχε παίξει, δεν θυμάμαι σε πώ τη λένε την ηθοποιό που φορούσε μια φοβερή τουαλέτα. Είχε φύγει με τα χάμπουργκερ. Είχε φύγει μετά τα Όσκαρ, είχε πάρει και το Όσκαρ στο χέρι και έτρωγε το χάμπουργκερ. Θα τη θυμηθώ. Αυτό δεν είναι όνειρο. Την. Το διάβασε κάπου. Πάμε να δούμε την Αλεσάνδρα Μπρόζιο, παρακαλώ. Να δούμε λοιπόν την Αλεσάνδρα Μπρόζιο με ένα στιθόδεσμο, μάλλον σε τάκες ρούχων, 2,5 εκατομμυρίων. Παιδιά. Ποιος θα αγοράζει πάνω αυτά αυτό. Κάποιος θα τα αγοράζει, πάντως κάποιος τα βγάζει λοιπόν. Για τις εκθέσεις θα γίνονται. Το συγκεκριμένο να σας πω ότι έχει χρυσό φυσικά. Έχει 150.000 πολύτιμους λίθους, 18 καρατίων. Και το πιο εντυπωσιακό φυσικά είναι το κόσμο που υπάρχει στην Ένωση που είναι ένα λευκό διαμάντι των 20 καρατίων. Τέλεια. Είχε ξαναφορέσει η Αλεσάνδρα Μπρόζιο ένα παρόμοιο, έτσι. Όχι η Αλεσάνδρα Μπρόζιο, φέτος το φοράει. Κάθε χρόνο φοράει και διαφορετικό μοντέλο δημιούργημα το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο. Υπήρχε μια κοπέλα από τους αγγέλους της Victoria's Secret που φορούσε ένα ακριβό κόσμημα. Τι να πω, πάντως μου φαίνεται παράλογο να υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή, αυτό είναι κόσμο ουσιαστικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο θα το πάρει, δεν το πάρει κανένα. Θα μεγαλώσει το στήθος, θα μικρύνει το στήθος. Η κοπέλα αυτού του άραβα που μου έλεγε στις προάλλες, που μου έλεγε ότι ρίχνει τις γυναίκες με τα κλεισά που κάνουν. Πάντως είναι άξια η Αμπρόσιο που το φοράει. Γιατί τα μεταξωτά θέλουν και επιδέξια. Να κάνουμε μια τεχνάμαστε με μένα, δεν είναι άξια. Φυσικά, φυσικά. Εσείς σας δίνουν σημασία. Από τη λαϊκή των 10 ευρώ. Διαγυμνού οφθαλμού πάντως φαίνεται ότι το μεταξωτό συγκεκριμένο που φοράει το άλλο μεταξωτό είναι διαχειρός, είναι χειροποίητο. Δηλαδή μόνο υπογραφή δεν έχει απάνω. Άρα όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουν να βρίζουν οι θαυμάστες των One Direction. Δεν φταίω εγώ που τα ξαναβρήκα και με την Taylor Swift. Πες το όμως εσύ, γιατί δεν θέλω να το πάρω πάνω μου. Εμείς τους χωρίσαμε πάντως πριν ένα μήνα, αυτοί τα ξαναβρήκανε μετά από ένα μήνα. Τους, εμείς τι φταίμε. Όπως είχαμε πει λοιπόν, είχαν χωρίσει παραμονές πρωτοχρονιάς, αφού πρώτα σφαχτήκανε, κοπήκανε στις διακοπές που είχαν πάει στην Καραϊβική. Έφυγε η Taylor γιατί είναι υπεράνω. Ο Χάρη κάθισε να κάνει παρτάκι με τους φίλους του. Τελικά λέει το ξανασκέφτηκε η Taylor και σου λέει ότι είμαι πολύ υπερβολική, οπότε θα ξαναγυρίσω στην αγκαλιά είχε του. Είχε μάθει όμως για την επιθυμία της Taylor να γνωρίσει τον Bradley Cooper. Ή δεν τον απασχόλησε καθόλου αυτό. Α, μόνο δεν νομίζω τον απασχολεί. Γιατί την έφτιαξε ο Bradley Cooper και τον Bradley Cooper. Σιγά μην κάτσε Χάρη τώρα. Παιδιά τώρα οι θέες των One Direction όχι απλά θα γίνουν έξαλλες. Δηλαδή θα αρχίσουν πάλι όλο αυτό το πόλεμο σε Twitter, αυτό τις ώρες και λογικά τα κορίτσια. Μην πιάσουν εμένα. Λογικά τα κορίτσια. Γιατί εγώ του συμπαθώ του One Direction και είναι πραγματικά φαινόμενο τη εποχή. Μη φύσα να έλεγε στη σύσκεψη όταν εγώ του έκλεγα τον κόμμα. Εγώ δεν έλεγα ότι του ξέρω και ήταν πολύ ωραία τραγούδια. Εγώ δεν έλεγα. Εγώ δεν έβαλα YouTube μέσα να ρίξουμε τα τραγούδια τη και μου λε κλείστα, κλείστα. Όχι, όχι, μαζί το λέγαμε ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια. Καταλάβετε τι γίνεται. Εγώ ακούω One Direction, αυτό βρίσκει. Αλλά δεν έλεγα και πολύ σπέφτη. Ο One Direction και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Justin Bieber. Όλα τα τώρα τα άπλητά σου λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Βάλτε μου One Direction να κάνω σπάσιμο στον Κάζο Σπίτι. Όχι, θέλω, και εγώ θέλω One Direction, πραγματικά. Να υπενθυμίσω μια τελευταία φορά το θέλω μου, γιατί σε 5 περίπου 6 λεπτά κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Οπότε, εάν μπορείτε να το διεκδικήσετε, έχετε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888 11 405 404. Δεν βλέπω ποιος είναι, γιατί πέθανε τα φώτα. Και... με συγχωρείτε. Αυτό με τη σημερινή εκπομπή. Να πούμε λοιπόν τα τηλέφωνα για το καταπληκτικό αυτό δώρο που είναι μία ημέρα. 90 11 40 54 04 ή με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε το καλάθι της χρονιάς. Μπράβο, μπράβο. Του μπράβο. Δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, έτσι σας το λέω, σας προειδοποιώ. Δεν σας απειλώ, αλλά σας προειδοποιώ. Θεοχάρης Ιωαννίδης, ετοιμάζει ένα βίντεο κλιπ φωτιά, έχω μάθει. Το ετοίμασε το βίντεο κλιπ, ναι, και ήμασταν στα γυρίσματα.
Αλλά το θέμα είναι ότι ετοιμάζεται να φύγει και από την Ελλάδα. Ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Μάλιστα, αν δεν έχει πάει ήδη, είναι τις επόμενες μέρες. Διεθνή καριέρα, δηλαδή. Θα πάει να ετοιμάσει λίγο την τύχη του. Αλήθεια, αν τα πράγματα στην Ελλάδα είναι δύσκολο, όπως ξέρουμε. Έχει κάνει κάποιες απόπειρες και έχει δημιουργήσει κάποιες επαφές. Και σκοπεύει να εγκατασταθεί και για λίγο καιρό, να είναι και στην Ελλάδα και στο Λονδίνο, για να κυνηγήσει και το νερό του στην υποκριτική. Χαμός! Ναι, γιατί όχι, είναι πολύ καλός. Έκανε λοιπόν και ένα τραγούδι καινούριο, ξυπνά στον άλλο μου αυτό ο Θεοχάρης, με ένα αρκετά προκλητικό κόνσεπτ. Ήμασταν στα Backstage, αν θέλετε να δούμε και κλάνα από το βίντεο κλιπ, αλλά και το τι μας είπε. Εδώ σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο για κάτι πολύ ανατρεπτικό που ετοιμάζεις. Τι είναι αυτό? Γυρίζουμε ένα βίντεο κλιπ για το τραγούδι που λέγεται «Ξυπνάς τον άλλο μου εαυτό». Θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε την Disney, χαρακτήρες της Disney, κλασικούς, όπως τον Μίκη και την Μίνι, σε κάτι αλόκοτο. Ξυπνούν τον άλλο με αυτό ερεθίσματα για την δουλειά μου και για τη ζωή μου. Δηλαδή κάνω αυτό που κάνω γιατί θέλω να δίνω εικόνα στον κόσμο και να του δίνω πάντα κάτι διαφορετικό. Γιατί μέσα από αυτό εκφράζομαι. Ένα πουλάκι μου είπε ότι φεύγει για Λονδίνο, ισχύει αυτό? Λοιπόν, εγώ είμαι, αλλάζω σπίτι, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στη Γερμανία, τελείωσα σχολείο στην Αμερική, επέστρεψα ξανά στην Ελλάδα, ξανά πήγα στην Αμερική. Τώρα πάω στο Λονδίνο, έχω βρει μια συνεργασία εκεί με μια τζέντη για να κάνω δουλειά. Οι λόγοι λοιπόν που πηγαίνω εκεί είναι δουλειά, είναι λόγοι δουλειάς και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το κάνω αυτό. Τι ακριβώς θα κάνεις εκεί και τι συζητά? Λοιπόν, συζητάω καταρχήν για να κάνω κάποιες οντισιόν σαν ηθοποιός που νομίζω ότι είμαι. Γιατί το λες αυτό, νομίζω ότι είσαι? Γιατί ποτέ δεν μπορείς να δηλώσεις κάτι για τον εαυτό σου, το θεωρώ πολύ... Ο κόσμος σου δίνει το όνομα. Πας πριν τόσο αυτό έχω σπουδάσει, αυτό θα κυνηγήσω και το τραγούδι φυσικά και όλα αυτά που με εκφράζουν, γιατί όλα αυτά τα βλέπω σαν μία δουλειά και θα δούμε πώς θα πάει και εκεί. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος και για αυτό το βήμα. Νιώθω πολύ ευλογημένος φέτος γενικότερα γιατί με όλο αυτό τον πανικό έχω αισθανθεί και τον περίγυρό μου, τους δικούς μου ανθρώπους, μέσα στον πανικό του να κάνουν πράγματα. Ότι ξαφνικά αρπάξανε πολλές ευκαιρίες που δεν βλέπανε στο παρελθόν. Ένα σώμα, δυο καρδιές, και η ψυχή μας μία. Το έχω πάρει το σπίτι μου και έχω ανεβάσει και το αυτοκίνητό μου. Πρέπει να σου πω ότι στο διάλειμμα των παραστάσεων Αθήνα-Θεσσαλονίκη πήρα το αυτοκίνητό μου από Αθήνα και οδήγησα μέχρι το Λονδίνο μαζί με φίλους. Οπότε ναι, έχω εγκατασταθεί εκεί. Είμαι εδώ πέρα περισσότερο σαν τουρίστας πια, με βαλίτσα στο χέρι. Αλλά θα είναι στο πήγαινε Έλληνα ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι καλλιτεχνικά είναι μια πόλη που νιώθεις ότι αυτό που λένε γίνονται πράγματα και υπάρχει σίγουρα και ζήτηση και απορρόφηση και ανταγωνισμός, αλλά όπως υπάρχουν και εδώ. Δεν δαιμονοποιώ τίποτα και τα απομυθοποιώ κιόλας, ζώντας τα παράλληλα. Ο στόχος μου είναι πάντα ο κινηματογράφος. Νομίζω ότι άμα το κυνηγάς και άμα είσαι διατεθειμένος να ξεκινήσεις από το μηδέν οπουδήποτε, δεν έχεις φόβο. Πάντως σε βλέπω πάρα πολύ ανεβασμένο, σε πολύ καλή φόρμα και φαντάζομαι υπάρχει και κάποιο πρόσωπο το οποίο σε έχει ανεβάσει και τόσο πολύ πέρα από τα επαγγελματικά σου. Πάντα είμαι ερωτευμένος γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Δεν ξέρω εσύ. Νομίζω όλοι μας. Είσαι ένα πολύ επιτυχημένο τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, musical. Το οποίο ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, το Σικάγο. Ναι. Πώς ήταν όλη αυτή η συνεργασία? Λοιπόν, εντάξει, ήταν καταπληκτική. Είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργάζομαι με τον Σταμάτη Φασουλή που με επέλεξε και είναι μεγάλη μου τιμή. Το Σικάγο είναι, από ό,τι μου έχουν πει, η Rolls Royce των musical, όπως λένε. Είναι όντως ένα φαντασμαγορικό έργο. Μαθαίνω πάρα πολλά κάθε μέρα που παίζουμε. Είναι πολύ πιο μειωμένα για όλους πια, έτσι δεν είναι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Ναι, βέβαια είναι. Εγώ νομίζω ότι όπως ήρθε αυτό θα φύγει. Έτσι, γρήγορα. Αισιόδοξος, λοιπόν. Έχω την αίσθηση ότι έτσι θα γίνει. Γιατί νομίζω ότι έτσι μας έχει μάθει και η ιστορία σε όσες χώρες έχει συμβεί αυτό. Οπότε είμαι σίγουρα θετικός.
Τι ωραίο παιδί. Μου έχει λείψει αυτό το αγόρι. Ναι, μου έχει λείψει πραγματικά αυτό το αγόρι. Και ταλαντούχος. Θα σου λείψει περισσότερο γιατί ήδη βρίσκεται στο Λονδίνο, πρέπει να σου πω, Ελεονόρα, και θα αργήσει για λίγο καιρό να γυρίσει. Μακάρι να πάνε όλα καλά εκεί πέρα. Βέβαια. Είναι τόσο ωραίος που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην πουλήσει και να μην τον δει κάποιος. Και καλά κάνει, γιατί τώρα δεν είναι, γίνεται, όπως λέει και η Βάνα Μπάρμπα, πράγματα και δουλειές από το να καθίσει εδώ πέρα και να μην κάνει κάτι, τουλάχιστον εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει δουλειά. Έτσι ήταν στο Σικάγο, με πολύ καλή επιτυχία. Έσκησε κιόλας και η παραγωγή ήταν φοβερή και αυτό ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό και πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, ξεχωριστός. Πού θέλετε να πάμε τώρα? Δεν ακούω. Τελειώσαμε. Ναι, καλέ, αυτό ήθελα να σου πω. Να πάμε και Παναγία μου. Καλέ, και 20 πήγε. Ναι. Παιδιά, νόμιζα ότι έχουμε καμιά ώρα ακόμα εκπομπή. Άμα είμαι εγώ καλεσμένη, τι ωραία περνάει ο χρόνος. Έλα μου, τι. Άμα είμαι εγώ καλεσμένη, τι ωραία περνάει ο χρόνος. Ορίστε. Πραγματικά συμβαίνει. Δεν είπε τίποτα. Μάλλον γιατί έχει θετική ενέργεια. Όχι, όχι, όχι. Απλά είχα το μυαλό μου να μην πάρω μαζί μου το μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρει ότι εγώ πάντα χαίρομαι όταν σε έχουμε κοντά μα γιατί πολύ σε γουστάρω και μου αρέσει και η άποψή σου και μου αρέσει να συζητάμε και το ξέρει και πολύ αυτό. Και εγώ τα αισθήματα επίσης τα ίδια όλα. Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Τα παιδάκια σου κάνουν, αλλά καλά είναι τώρα, θα τις δω και εγώ τη Σαββατοκύριακο. Η μεγάλη μου ήταν λίγο. Μου λέει ο Θέμης, συγγνώμη που λέω, σε καβάλισα, μου λέει ακούς One Direction σε αυτές. Το ξέρω. Κάποιοι άλλοι να το μάθουν. Εννοείται, εγώ ξέρω και αν το ξέρω, έχω να τα συνδέω. Καλά. Λοιπόν, έχουμε το όνομα του νικητή, της νικητρίας, η κυρία Ελένη Σιακαβέλα. Είναι η νικητρία του σημερινού μας δώρου. Να είναι καλά, σε καλή μεριά. Αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά την Αλεξάνδρα Τσόλκα. Εμένα ακόμα τρέχουν τα μάτια μου από το γέλιο. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη Μία. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καταπληκτικά. Αμέσως τώρα τα Τατιάνα Στεφανίδου στο Μίλα. Πολλά φιλιά, γεια σας.